Να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μας να ευχαριστήσω το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και να συγχαρώ και για το έργο που παρουσιάζει, αλλά και για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει. Η δεύτερη ενότητα στη σημερινή συζήτηση, που είναι Σύνταγμα της Ελλάδος, ξένες άμεσες επενδύσεις, κράτους δικαίου και περιουσιακά δικαιώματα, είναι αρκετά πιο συγκεκριμένη και μπαίνει μέσα στο πυρήνα των θεμάτων της οικονομικής ανάπτυξης και θέματα που βέβαια έχουν να κάνουν με την περίοδο την οποία διερχόμαστε. Εκ των πραγμάτων, η συζήτηση όταν αφορά στο Σύνταγμα είναι πάντοτε πολύ πιο ευρεία, πολύ πιο πλατιά και ο κάθε ομιλητής αγγίζει και θέματα θεσμικά ή θέματα του δικού του ενδιαφέροντος και του δικού του πεδίου, όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα. Θα έκανα ένα πρώτο μικρό σχόλιο στα ερωτήματα που ακούστηκαν και πριν και νομίζω θα μας απασχολήσουν και τώρα, εάν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το αναθεωρητικό διάβημα, εάν μπορεί να προχωρήσουμε στην συζήτηση που ξεκινάει τώρα για ακόμη μια αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι σαφές ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυσκολίες, ότι η πόλωση είναι πολύ μεγάλη για να ξεκινήσει ένα τόσο μεγάλο διάβημα, ότι υπάρχουν επιπλέον ζητήματα. Εγώ θα έθετα το θέμα του εάν μπορεί με το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, που ουσιαστικά αφορούσε άλλες εποχές του δικοματισμού, που δεν έχει πια αντιπροσωπευτικότητα στη Βουλή και επομένως αντιπροσωπευτικότητα μεταξύ του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας, αν μπορεί να γίνει μια τόσο ευρεία συζήτηση για την αναθεώρηση. Όμως, θα υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος Καζάκος, ότι οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση χρειάζεται πολύ χρόνο. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει και να τελειώσει μέσα σε 1-1,5 μήνα. Είναι λοιπόν πολύ ουσιαστικό, έστω και αν δεν προβλέπεται στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει. Και είναι σημαντικό να μην συζητούμε γενικώς και ορίστως, αλλά να μπορούμε να εστιάζουμε στα συγκεκριμένα ζητήματα. Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω, έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε μετά από το δίωρο το πολύ, πολύ έντονο και τις συζητήσεις. Το 2007, όταν ξεκινούσε πάλι η συζήτηση για την αθεώρηση, είχε γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και κάποιος, δεν θα σας πω αν ήταν από την νεοφιλελεύθερη ή από την αριστερή πλευρά, είχε αναφερθεί σε δύο βασικές αρχές, δύο συνταγμάτων που αφορούν διαφορετικές εποχές, διαφορετικές χώρες, διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Με αυτό θα ξεκινήσω για να αρχίσουμε τη συζήτηση μετά για τον ρόλο του συντάγματος στην οικονομία. Το πρώτο λοιπόν αφορά μια χώρα της Δύσης και του σήμερα. Λέει το Σύνταγμα: το κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, το κράτος. Το δεύτερο, είναι άλλο σύνταγμα, είναι σε άλλη εποχή, είναι σε ανατολική χώρα και λέει: η οικονομική ζωή της χώρας ορίζεται και κατευθύνεται στη βάση εθνικών οικονομικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση του δημόσιου πλούτου, στην καλυτέρευση των υλικών συνθήκων των εργαζομένων και στην άνοδο του πολιτιστικού τους επίπεδου. Αυτές οι δύο αρχές, η πρώτη είναι στο Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 106, παράγραφος 1, και το δεύτερο είναι στην Σοβιετική Ένωση, άρθρο 11, που μπορεί κανείς διαβάζοντας να δει απόλυτες ομοιότητες. Το πώς όμως εφαρμόζεται ένα σύνταγμα, το πώς εξελίσσεται το νομοθετικό έργο, η ποιότητα των θεσμών που διαμορφώνεται έχει άμεση σχέση και με την εποχή και με την κουλτούρα της κάθε κοινωνίας και με την εξέλιξή της. Επομένως, η συζήτηση για το πόσο το Σύνταγμα παρεμβαίνει στην ανάπτυξη και στην οικονομία είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αφορά ένα πολύ μεγάλο φάσμα ανθρώπων και όχι μόνο, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τους οικονομολόγους και τους συνταγματολόγους. Θα ήθελα να θέσω 4 ερωτήματα στους ομιλητές μας. Συζητάμε για τις άμεσες επενδύσεις. Οι άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας είναι πολύ μικρές. Είμαστε στην τελευταία θέση
σε σχέση με τις χώρες όχι μόνο της Νότιας Ευρώπης αλλά και της Μεσογείου. Και δεν είναι κάτι που είναι μέσα στην κρίση. Είναι τα πολλά τελευταία χρόνια. Είναι σίγουρα τα τελευταία 10 χρόνια αλλά και την τελευταία 25 ετία δεν έχουμε να παρουσιάσουμε άμεσες επενδύσεις. Αυτό οφείλεται στο σύνταγμά μας ή σε πάρα πολλά άλλα θέματα στα οποία θα αναφερθούμε. Το ότι υπάρχει μια σειρά από κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα μόνο σε εμάς. Πολύ σωστά υπόθηκε. Υπάρχει μια σειρά κανόνων, ενώ την ίδια στιγμή το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όχι μόνο μέσα από τα agencies, αλλά μέσα από τη λειτουργία των κανόνων, χωρίς κανόνες ουσιαστικά. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τα δημοσιονομικά συστήματα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε καθόλου κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο ή ελάχιστους κανόνες όσον αφορά συνολικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εκεί μια χώρα η οποία είναι μέρος μιας πολύ ιδιαίτερης πολιτικής οντότητας όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται μέσα από το Σύνταγμά της να δει τι ρόλο μπορεί να παίξει και πώς μπορεί να καθορίσει την οικονομική της ανάπτυξη. Τέσσερις λοιπόν ερωτήσεις και αρχίζουμε. Το Σύνταγμα της Ελλάδας παίζει θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο ρόλο στην αναπτυξική διαδικασία της χώρας. Δεύτερον, υπάρχουν αλλαγές που θα διευκόλυναν την αναπτυξιακή προοπτική και το κράτος δικαίου. Τρίτον, σε ποια άρθρα θα εντοπίζατε τις αναγκαίες αλλαγές και τι είδους θα ήταν αυτές. Και τέταρτον, αν έπρεπε να επιλεγεί μία αλλαγή που θα αφορούσε την αναπτυξιακή διαδικασία, ποια θα πρότεινε ο κάθε ομίλητης. Ξεκινάμε το πολύ ενδιαφέρον πάνελ μας. Ξεκινάμε με τον κύριο Σταθάκη. Ο κύριος Σταθάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Θα παρακαλούσα, εάν συμφωνούν οι ομιλητές, να μιλήσουν μέχρι 15 λεπτά, ώστε να, σε μία ώρα να εξαντληθεί και να μπορέσουμε να έχουμε μία συζήτηση που να κρατήσει περίπου 20 λεπτά για να δώσουμε 1/4 μεγαλύτερο διάστημα στην συνεδρία μας λόγω της των 45 λοιπόν καθυστέρησης. Κύριε Σταθάκη. Ωραία. Ευχαριστώ καταρχάς το Γραφείο Προϋπολογισμού για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θα είναι η πιο σύντομη ομιλία που έχω κάνει ποτέ. Διότι είμαι κατά του συνταγματικού αναθεωρητισμού από θέση αρχής, άρα θεωρώ ότι τα συντάγματα δεν είναι προς αναθεώρηση όποτε και όταν η πολιτική ή κάποιοι άλλα συμφέροντα ή θεωρήσεις προσπαθούν να τα αλλάξουν. Τα συντάγματα είναι εκεί για να μένουν. Είναι 40 χρόνια εξαιρετικό σύνταγμα κατά τη γνώμη μου το ελληνικό. Φτιάχτηκε με αυτό που συνήθως φτιάχνονται τα συντάγματα, δηλαδή ένα βαθιά προοδευτικό σύστημα δικαιωμάτων και καθολικών αξιών. Άρα η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι το Σύνταγμα της Ελλάδας, κατά τη γνώμη μου, έπαιξε θετικό και παίζει θετικό ρόλο. Από εκεί και πέρα οι άλλες τρεις απαντήσεις είναι ακόμα πιο εύκολες, διότι δεν θεωρώ ότι χρειάζεται οποιαδήποτε αναθεώρηση στο Σύνταγμα. Και μπαίνω στη δεύτερο τώρα θέμα για να πω και κάτι και να μην μείνω στο επιχείρημα κατά του συνταγματικού αναθεωρητισμού. Θα πω δύο ακόμα επιχειρήματα. Ο συνταγματικός αναθεωρητισμός είναι ένα αίτημα οικονομολόγων κατά κύριο λόγο. Χαρακτηρίζεται από τη δεκαετία των 90 και μετά. Το αίτημα των νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων, οι οποίοι θεωρούν ότι τα συντάγματα είναι πολύ σοσιαλοδημοκρατικά και είναι σοσιαλοδημοκρατικά και το ελληνικό είναι βαθιά σοσιαλοδημοκρατικό σύνταγμα και συνεπώς τα συντάγματα πρέπει να κάνουν διάφορα πράγματα, να αφαιρέσουν εξουσία από τους πολιτικούς. Συνεπώς η μία ιδέα η κεντρική είναι να ενταχθεί σε αυτά η δημοσιονομική πειθαρχία, άρα να μην μπορούν οι πολιτικοί να παίρνουν δημοσιονομικές αποφάσεις. Η νομισματική πολιτική έτσι κι αλλιώς αφαιρέθηκε με διάφορους τρόπους. Και το η δεύτερη βασική τους αρχή είναι η διαμόρφωση πιο ευνοϊκών συνθήκων για την ιδιωτική οικονομία, μιας και θεωρούσαν τα συντάγματα λόγω της φύσης τους εμποδίζουν μία ή περισσότερες από τις δυναμικές της ιδιωτικής οικονομίας. Ευτυχώς για όλους μας, αυτό το οποίο αποτυπώθηκε ως σε αυτό ακριβώς στη δομή του συντάγματος που ήταν το Ευρωσύνταγμα, ευτυχώς δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ. Δεν θα μπορούσε μέσα στην κρίση, αν είχαμε και το Ευρωσύνταγμα στο κεφάλι μας, θα ήταν πολύ πιο άσχημα τα πράγματα. Ήδη η Ευρώπη κάνει
πάρα πολλά άσχημα πράγματα στη διαχείριση της κρίσης. Με το Ευρωσύνταγμα τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Με βάση αυτά τα δύο επιχειρήματα, λοιπόν, θεωρώ ότι το Σύνταγμα δεν αποτελεί πεδίο αναθεωρητισμού. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει και προοδευτική πλευρά στον συνταγματικό αναθεωρητισμό. Και παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές τις προοδευτικές ιδέες μπορεί να είναι πιο φιλικές προς τα αυτιά μου, εντούτοις και εκεί παραμένω πολύ διστακτικός αν το Σύνταγμα είναι το κατάλληλο πεδίο για να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει. Μπαίνω τώρα στην ουσία της συζήτησής μας για τις άμεσες επενδύσεις, τα περιουσιακά δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αν δεν είναι το Σύνταγμα το οποίο θεραπεύει αυτά τα προβλήματα, και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην ελληνική οικονομία και στους τρεις τομείς, και στις άμεσες επενδύσεις και στα περιουσιακά δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, θα διατυπώσω μερικές σύντομες σκέψεις γιατί αυτά έχουν να κάνουν με προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν αφήνοντας άθικτο το Σύνταγμα και θεραπεύοντας σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς τα πραγματικά πεδία που πρέπει να θεραπεύσουμε. Να ξεκινήσω από τα περιουσιακά δικαιώματα. Τα περιουσιακά δικαιώματα έχουν πολύ ισχυρή παρουσία και είναι εντός του ευρωπαϊκού συστήματος. Εν τούτης, αν υπάρχουν ατέλειες, είναι η αδυναμία τόσο του κράτους να ασκεί τα περιουσιακά του δικαιώματα, τόσο και από την διάχυτη αδυναμία υπεράσπισης των ιδιωτικών συμφερόντων αναφορικά με μια σειρά από βασικές αξίες, ιδιοκτησία στη γη, οι κανονικότητες, ο τρόπος χρήσης γης και ούτω καθεξής, στα οποία εδώ και δεκαετίες υπάρχει ένα διαρκές ασαφές πεδίο μέσα στο οποίο γίνονται οι συστηματικές παραβιάσεις αυτών των περιουσιακών δικαιωμάτων. Αναφέρομαι σε πολύ απλά πράγματα, αυτονόητα, τα οποία αποτελούν κακοδαιμονίες της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930 στο συνέδριο του ΤΕ για την ανάπτυξη, πρωθυπουργός ήταν βέβαια, θεωρούσε κατεπήγον το χτιματολόγιο για τη χώρα και ότι χωρίς αυτό δεν μπορούσε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, το 1930, και το θεωρούσε ένα αίτημα άμεσης προτεραιότητας που έπρεπε να ολοκληρωθεί στα επόμενα 4 χρόνια. Πέτυχε και έφτιαξε όλα τα πέτρινα σχολεία σε 4 χρόνια. Το χτιματολόγιο καθυστέρησε λίγο, αλλά συνεχίζει να καθυστέρει για κάποιο ανεξήγητο λόγο, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία σήμερα έχει μετασχηματιστεί σε μια ανεπτυγμένη οικονομία, έχει πολύ έντονους θεσμούς. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο αυτό το χτιματολόγιο δεν φτιάχνεται ποτέ. Άρα το δημόσιο ελλείψη χτιματολογίου ζει σε μια διαρκή αναζήτηση των δικαιωμάτων του. Δεν έχει περιχαρακωθεί η έννοια του δάσους, η έννοια της παραλίας, η έννοια του βασικά δικαιώματα δηλαδή που έχει το κράτος και τα οποία για κάποιο ανεξήγητο λόγο ούτε τακτοποιούνται ούτε μπορούν να ρυθμιστούν. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, επαναλαμβάνω, για την άσκηση. Και όταν φτιάχνονται αυτοί οι χάρτες, παράδειγμα οι δασικοί, μεταξύ σοβαρού και αστείου είπαμε ας τους αναρτήσει το κράτος στην Αττική τους δασικούς χάρτες, για να δούμε πόσες μέρες θα αντέξουν οι δασικοί χάρτες στην πραγματικότητα. Συνεπώς υπάρχει κάποιο άλλο πολιτικό ή οικονομικό ερμηνεία για το γεγονός ότι δεν έχουμε χτιματολόγιο, δεν έχουμε χωροταξικούς σχεδιασμούς και ούτω καθεξής. Το ίδιο ισχύει όμως και για το ασαφές πεδίο των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και της άσκησής τους. Χρησιμοποιώ πάντα ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα από την Κρήτη, όταν ήμουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει, το κράτος έρχεται και φτιάχνει ένα δρόμο και απαλωτριώνει φυσικά τα οικόπεδα. Ένας από αυτούς που απαλωτρίωσαν το οικόπεδο του, του πουλάει και σε ένα Γερμανό. Έρχεται ο Γερμανός, φτιάχνει ένα σπίτι στην Ελλάδα, μια μέρα βλέπει ένα δρόμο και φτάνει στην πόρτα του. Αυτό το σύστημα του τόσο απλού παραδείγματος το μελέτησα πάρα πολύ και διαπίστωσα ότι όλα είχαν μια νομιμοφανή λειτουργία. Διότι η πολεοδομία, όταν γίνεται η μεταπόληση, δεν οφείλει να γνωρίζει που φτιάχνεται ο δρόμος, άρα έδωσε την άδεια
σε εισαγωγικά νομίμως, η χρηματική εταιρεία που θα διεκδικήσει τα δικαιώματά της κατά του κακού αυτού πολίτη, θα περάσει καμιά δεκαπενταριά χρόνια για να τα ασκήσει. Τελικά ο δρόμος έστρεψε και τα λοιπά, τα γνωστά ελληνικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα θεμελιακό σύστημα προβλημάτων γύρω από τα περιουσιακά δικαιώματα, το οποίο για διάφορους λόγους αδυνατούμε να επιλύσουμε, αλλά που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα οποιασδήποτε αυτή τη στιγμή τομής πρέπει να γίνει σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει εμπολής για το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου είναι πολύ ισχυρό κατά τη γνώμη στην Ελλάδα θεσμικά. Όλοι όμως αναγνωρίζουν μια πολύ απλή πραγματικότητα, ότι η άσκηση και εφαρμογή του κράτους δικαίου προσκρούει σε πολλά εμπόδια, πρωτίστως στον μηχανισμό εφαρμογής του κράτους δικαίου. Αναφέρουμε στη δημόσια διοίκηση, σε πολλούς θεσμούς που αφορούν τα δικαιώματα και την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων, και στον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα εφαρμογής λειτουργίας της δικαιοσύνης και τα λοιπά δημιουργεί ένα μόνιμο φάσμα προβλημάτων στον τομέα αυτό. Έρχομαι τώρα στα λίγο πιο οικονομικά θέματα που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις και τα προβλήματα. Οι άμεσες επενδύσεις, προφανώς, η βασική αιτία κατά τη γνώμη μου που δεν έγιναν τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν να κάνουν τον προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας. Για διάφορους λόγους η ελληνική οικονομία επιλέχθηκε στη δεκαετία του 90 να απελευθερωθεί, και απελευθερώθηκε, να κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Έκανε ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων η ελληνική οικονομία στη δεκαετία του 90 και να προσανατολίσει πόρους και προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς ελληνικής οικονομίας. Τίποτα δεν έγινε τυχαία κατά τη γνώμη μου. Ο προσανατολισμός ήταν σαφής, μια ανοιχτή οικονομία με έμφαση στον τουρισμό, την αυτιλία, τις κατασκευές, τις τράπεζες και τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό όλο το σύστημα μάλιστα είχε και μια επικέντρωση στην ιδέα ότι πρέπει να επεκταθεί σε μια καινούρια οικονομική ενδοχώρα των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και λίγο της Τουρκίας. Αυτό ήταν η στρατηγική της ελληνικής οικονομίας. Έγινε αυτή. Αυτή παραμέλησε δύο πράγματα και είχε κάποιες σημαντικές παρενέργειες. Σημαντικές παρενέργειες ήταν η παραγωγική τομή, η γεωργία και η μεταποίηση, και εκεί είχαμε την πιο συστηματική, μεθοδική και γρήγορη απομείωση την περίοδο 1996-2008. Αυτή είναι η τομή ουσιαστικά που συρρυκνώθηκαν ραγδαία. Μετά το 2000 είναι η μόνη περίοδος που στην ελληνική, σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία που έχουμε απόλυτη μείωση του αγροτικού τομέα, απόλυτη, όχι σχετική. Το οποίο σημαίνει, αν μη τι άλλο, ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αν το συγκρίνουμε την προηγούμενη και την επόμενη περίοδο, θα διαπιστώσουν ότι έχουν να κάνουν με αυτή τη δομικότητα που χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι επιλογές οικονομικής ανάπτυξης και για τους λόγους για τους οποίους το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας για διάφορους λόγους εγκαταλείφθηκε. Τώρα, αν ήθελα να βάλω μια σειρά από μεγάλες τομές, κατεπίγωσες τομές που μπορούν να αλλάξουν ριζικά όλο αυτό το πλαίσιο, θα έβαζα φυσικά το κτηματολόγιο και τη χωροταξία, θα έβαζα ένα θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. Είμαστε η μοναδική χώρα που τα έχουμε πανεπιστήμια, εξαιρετικά κατά τη γνώμη μου, με πολλή έρευνα, εξαιρετική κατά τη γνώμη μου, χωρίς θεσμική προστασία του Πανεπιστημίου όταν παράγει έρευνα και την διακινεί, την εμπορεύεται, την μετατρέπει σε καινοτομία. Είναι ένα τεράστιο θεσμικό κενό αυτό, χωρίς θεσμική λοιπόν προστασία όλου αυτού του πράγματος, και ταυτόχρονα μηχανισμούς ενδιάμεσους που μετατρέπουν όλο αυτό το σύστημα σε ένα σύνθετο θεσμικό σύστημα ενδιάμεσων θεσμών ανάμεσα στην έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την εφαρμοσιμότητα. Όλο αυτό το οικοσυστήματα είναι θεσμικά στον αέρα. Για κάποιο λόγο επίσης και εδώ δεν έχουμε
θεσμοθετημένη υπόσταση και αυτό θα είναι μια μεγάλη τομή προκειμένου όλο αυτό το τεράστιο δυναμικό να μετατραπεί και να μεγιστοποιήσει οικονομικά ωφέλη. Ξεπερνάω μερικά από τα αυτονόητα. Ένα φορολογικό σύστημα ενιαίο, απλό, εύληπτο, κατανοητό και εφαρμόσιμο που αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων. Ένα αναπτυξιακό νόμο που δεν υπάρχει πια. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει κανένα αναπτυξιακό νόμο. Ο τελευταίος παρέλυσε υπό το βάρος διαφόρων θεμάτων διαφάνειας και τα λοιπά. Δεν υπάρχει νέος, ο νέος δεν εφαρμόζεται. Το οποίο ξανανοίγει ένα θέμα, αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης και τους αναπτυξιακούς θεσμούς να τεθούν υπό ένα νέο πρίσμα. Κλείνω με τις αδειοδοτήσεις. Νομίζω ότι εκεί γίνεται η μεγαλύτερη συζήτηση, διότι προφανώς είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα των αδειοδοτήσεων. Απλοποιήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον για τις ορισμένες υπηρεσίες που δεν έχουν και τόση σημασία, δεν απαιτούν σύνθετες γραφειοκρατικές και δεν έχουν μεγάλες περιβαλλοντικές ή άλλες επιπτώσεις. Εν τούτης, αυτό είναι ένα πολύ μικρό βήμα σε σχέση με μια... Έγινε και μια δεύτερη ιδέα παράκαμψης όλου του θεσμικού πλαισίου. Απέτυχε η ιδέα του fast track, δηλαδή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα επί του πραγματικού επί των επενδύσεων. Ήταν λάθος η ιδέα. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται πολύ περισσότερο είναι το σύστημα αδειοδότησης να αποκτήσει διακρίσεις σε σχέση με τους διάφορους κλάδους. Τεράστια απλοποίηση, αλλά και κυρίως υποδομές και χώρους πάνω στους οποίους η διαδικασία της απλοποίησης, ενώ αναφέρομαι σε υποδομές πάρκων κτλ., όπου όλη η διαδικασία μπορεί να απλοποιηθεί εξαιρετικά. Καταλήγω. Δεν πιστεύω ότι το Σύνταγμα θεραπεύει κάποια από τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα αυτά εκπορεύονται από θέματα θεσμών, νόμων και πρακτικής κυρίως που εφαρμόζονται για πολλές δεκαετίες. Αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι, είναι όλο αυτό το σύνθετο σύστημα θεσμών, νόμων και πρακτικών και να αφήσουμε το Σύνταγμα στην ησυχία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σταθάκη και για την απόλυτη τήρηση του χρόνου. Να περάσουμε στον κύριο Αριστίδη Χατζή, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Καποδοστηριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ωραία. Δυστυχώς προηγήθηκε ο Γιώργος Σταθάκης και τελείωσε την ομιλία του με τον τρόπο που ήθελα να την ξεκινήσω εγώ. Και εγώ δεν είμαι υπέρ του αναθεωρητισμού. Μάλιστα, όλο τον επίλογο που έτσι πως τελείωσες, τον συνυπογράφω και ξεκινάω από αυτό. Δεν είναι θέμα συντάγματος. Τώρα βλέπω ότι αυτή δεν είναι η σωστή... Ναι. Βλέπω ότι δεν έχω τη σωστή, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν είναι το σωστό. Τέλος πάντων, δικό μου λάθος. Αν μου δίνετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να δοκιμάσω, να δω πως το έχω ακόμα μαζί μου. Είναι μια προγενέστερη βερσιόν, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι το άσχετο με τα υπόλοιπα. Υπάρχει και ένα δεύτερο, επειδή αυτά τα ατυχήματα μου έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές. Για να δούμε μήπως το δεύτερο έχει το σωστό. Όπως βλέπετε, έχω επιτελεί ολόκληρο στη διάθεσή μου. Για να δούμε.
Εντάξει. Καταρχήν ευχαριστώ το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που με κάλεσε σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο και ειδικά τον Τάκη του Λιαργκόβα. Εγώ συμφωνώ ότι ένα λεπτό γιατί ωραία. Υποθέτω ότι βλέπετε κάποιο σύνταγμα μπροστά σας. Πάνω δεξιά, έτσι. Εντάξει, τα καταφέραμε. Λοιπόν, συμφωνώ λοιπόν με τον Γιώργο Σταθάκη ότι δεν είναι θέμα συντάγματος. Τι είναι ένα σύνταγμα? Το σύνταγμα είναι το κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι. Υποτίθεται ότι αυτό είναι. Το μόνο πραγματικό κοινωνικό συμβόλαιο που θα δείτε ποτέ θα είναι το σύνταγμα. Αυτά που κάνει το σύνταγμα ουσιαστικά είναι το εργαλείο του κράτους δικαίου. Αυτά που πρέπει να κάνει ένα σύνταγμα. Και είναι ένα ερώτημα αν τα πετυχαίνει το Ελληνικό Σύνταγμα ή αν δεν τα πετυχαίνει αυτή το Ελληνικό Σύνταγμα, είναι η οργάνωση της εξουσίας και κυρίως ο περιορισμός της, ακόμα και της αρχής πλειοψηφίας, η προστασία των δικαιωμάτων, η νομιμοποίηση του μονοπωλίου άσκησης βίας που έχει το κράτος. Το κράτος έχει αυτό το μονοπόλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για να το ασκεί νομιμοποιημένα, θα πρέπει το Σύνταγμα να το ρυθμίζει με τους γνωστούς τρόπους. Και επιπλέον πρέπει να εξασφαλίζει, να θέτει τις προϋποθέσεις για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. Το Σύνταγμα είναι μέρος του θεσμικού πλαισίου, όπως πολύ σωστά είπε πριν ο Γιώργος. Είναι ένα συνολικό πλέγμα θεσμών διαφόρων τύπων. Ένα μέρος του οποίου είναι το Σύνταγμα. Εγώ σε αυτό που διαφωνώ με τον Γιώργο Σταθάκη είναι το εξής. Για μένα το Σύνταγμα του 1975 είναι ένα συντηρητικό παιδεραλιστικό σύνταγμα. Ήταν ένα προοδευτικό σύνταγμα την εποχή του, τώρα όμως έχει γεράσει. Αλλά δεν με πειράζει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο για μένα να αναθεωρηθεί. Αν διαλέξουμε ένα άρθρο, εγώ διαλέγω το 16, που πρέπει να αναθεωρηθεί επιγόντως. Αλλά και χωρίς την αναθεώρηση του 16, νομίζω θα λύσουμε τα προβλήματα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σας σκοτώσω. Αστειεύομαι γιατί ο Γιώργος είναι και φίλος και μάλιστα ξεκινάω λοιπόν με αυτό που ονομάζω εγώ και το ενδιαφέρον είναι, θα δείτε, εγώ καθώς άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά όπως πάντοτε το Γιώργο το Σταθάκη, καταλάβαινα σε πόσα πράγματα συμφωνούμε και για να συμφωνούμε δύο άνθρωποι με τόσο πολύ διαφορετικές αντιλήψεις σημαίνει ότι υπάρχει ένα, όπως θα έλεγε ο Ρόλς, ένα consensus, ένα overlapping consensus, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε κάποιες θεσμικές λύσεις οι οποίες θα είναι και συνενετικές και επιτυχημένες για αυτόν τον λόγο. Για μένα το πρόβλημα της Ελλάδος, αυτό που οδήγησε στην κρίση, δεν είναι τα γνωστά ελλείμματα, το δημοσιονομικό και του εμπορικού ισοζυγίου, είναι το θεσμικό έλλειμμα. Αυτό θα ξοδέψω τα 15 λεπτά που μου αναλογούν περιγράφοντας αυτό το θεσμικό έλλειμμα. Το δεύτερο βέβαια είναι η κλειστή οικονομία. Εκεί διαφωνώ πολύ με τον Γιώργο. Θεωρώ ότι η ελληνική οικονομία είναι κλειστή. Και δεν τη θεωρώ εγώ μόνο κλειστή, τη θεωρούν οι πάντες. Και μάλιστα τη θεωρεί κλειστή και ο κύριος Τσίπρας. Τη θεωρεί τόσο κλειστή, ώστε στο λόγο του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά, την οποία εγώ τουλάχιστον τη θεωρώ πολύ σημαντική. Για τους περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό όμως σήμερα ιδιαίτερα. Έχει ένα πρόβλημα εδώ το... Καθυστερεί λίγο να αλλάξει τις διαφάνειες. Όχι λίγο, πολύ. Πρέπει να από εδώ μάλλον, έτσι. Ωραία, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό το θεσμικό? Θα μας βοηθήσουν τα εργαλεία τα οποία έχουν προτείνει και καθιερώσει δύο πολύ σημαντικοί επιστήμονες. Ο ένας είναι ο Μανκιούρ Όλσον. Ο Μανκιούρ Όλσον ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 λέει κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί μια οικονομία? Οι προϋποθέσεις αυτές, σύμφωνα με τον Μανκιούρ Όλσον,
Είναι πρώτον ελεύθερη αγορά προφανώς, δεύτερον ένα θεσμικό πλαίσιο για οικονομική ανάπτυξη, τρίτον οι ελίτ να γνωρίζουν οικονομικά. Άρα υπάρχει λίγο δεξιά για να βλέπω κι εγώ το... Ναι, βεβαίως. Έτσι, ωραία. Αυτός που ο Μανκιούρ Όλσον έκανε πολύ σημαντική δουλειά, αλλά αυτός ο οποίος κατόρθωσε να περάσει στο ευρύ κοινό αυτές τις ιδέες πολύ πρόσφατα είναι ο Ντάρον Ατζέμογλου μαζί με τον συνεργάτη του, τον James Robinson, στο τελευταίο αυτό πρόσφατο βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Τον φέραμε τον Ατζέμογλου εδώ, μίλησε, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς τα έχετε ακούσει, ή περισσότεροι από εσάς τα έχετε ακούσει πολλά. Σύμφωνα με τον Ατζέμογλου και τον συνεργάτη του, τον Robinson, η ευημερία εξαρτάται από τους θεσμούς. Αυτοί διαμορφώνουν κίνητρα και ευκαιρίες. Όλα τα άλλα παίζουν ρόλο. Και η γεωγραφία και οι πόροι, βεβαίως παίζουν ρόλο. Η κουλτούρα, το πολιτικό σύστημα. Όμως αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη είναι οι θεσμοί. Σύμφωνα με τον Ατζέμογλου, υπάρχουν δύο ειδών θεσμοί. Οι καλοί και οι κακοί θεσμοί. Τους λέει extractive, τους κακούς, και inclusive, τους καλούς. Εγώ χρησιμοποιώ την ορολογία της ελληνικής μετάφρασης, που ονομάζει κλειστούς και ανοιχτούς. Κλειστοί θεσμοί λοιπόν είναι το ατροφικό κράτος δικαίου, η απουσία της τάξης, η ατελής προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, τα εμπόδια στην είσοδο, στις επιχειρήσεις εννοείται, οι αναποτελεσματικές ρυθμίσεις που εμποδίζουν την αγορά και προστατεύουν ομάδες συμφερόντων, αυτό που ο Όλσον ονομάζει διανεμητικές συσπυρώσεις. Οι ανοιχτοί θεσμοί, οι καλοί θεσμοί, είναι αυτοί που βλέπετε. Το αντίθετο. Καλή προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων. Κράτος δικαίου και τάξης. Ελεύθερες ανταγωνιστικές αγορές. Καλής ποιότητας ρυθμίσεις. Δημόσιες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη όριμης αγοράς. Αυτό που είπε ο Ομπάμα και στην Αμερική πέσα να το φάνε, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Απουσία εμποδίων για τις επιχειρήσεις. Εφαρμογή των συμβάσεων. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και ευκαιρίες για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Συμφωνώ πολύ, πάρα πολύ με αυτό, με τον τρόπο που τελείωσε και ο Ευκλήδης. Πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ, διότι συμφωνώ με τον Ευκλήδη, συμφωνώ με τον Γιώργο, δεν φοράω γραβάτα στη Βουλή. Ποια κράτη λοιπόν ευημερούν? Είναι πολύ απλό. Τα κράτη δικαίου με όριμο θεσμικό πλαίσιο και ανοιχτές, αποτελεσματικές, ρυθμισμένες αγορές. Το τι χρειάζεται λοιπόν είναι δεδομένο. Το γνωρίζουμε. Το state of the art είναι εκεί. Δεν χρειάζεται στην Ελλάδα για χιλιοστή φορά να ανακαλύψουμε τον τροχό. Το τι πρέπει να κάνουμε είναι δεδομένο. Έχουμε και παραδείγματα, έχουμε εμπειρικές έρευνες και έχουμε και απτά μπροστά μας παραδείγματα για να δούμε αν αυτό το θεσμικό πλαίσιο όπως το παρουσιάζω λειτουργεί ή όχι. Ο Ατζέμογλου όταν ήρθε στην Αθήνα ήταν έτοιμος να εντάξει την Ελλάδα να συζητήσει σε ένα, χρησιμοποιώντας ένα θεωρητικό εργαλείο το οποίο δεν είναι του Ατζέμογλου, αλλά ο Ατζέμογλου πήγε να το χρησιμοποιήσει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Έτσι, αυτή η διαφάνεια και η επόμενη που θα ακολουθήσει προέρχονται από τον ίδιο. Ο ίδιος μου τις έδωσε και μάλιστα ό,τι παρουσιάζω εδώ, το παρουσιάζω με την άδειά του. Προσέξτε, τι είναι αυτή η θεσμική παγίδα του μεσαίου εισοδήματος. Και πείτε μου, σκεφτείτε μάλλον μόνοι σας, αν σας θυμίζει κάτι. Είναι μια παγίδα στην οποία πέφτει μια χώρα μετά από ταχεία ανάπτυξη με κλειστούς, κακούς θεσμούς. Ανάπτυξη που βασίζεται σε ένα κορπορατιστικό μοντέλο. Με ισχυρά κρατικοδίαιτα μονοπόλια και ολιγοπόλια. Με εισαγωγή τεχνολογίας και ανύπαρκτη καινοτομία. Με έμφαση στην εσωτερική αγορά και ελάχιστες εξαγωγές. Με υψηλούς δείκτες ανισότητας. Η Ελλάδα είχε τους υψηλότερους δείκτες και πριν την κρίση, έτσι, τώρα ακόμα χειρότερα. Μεγάλη ανάγκη φυσικά λόγω της ανισότητας και ζήτηση για αναδιανομή, η οποία ικανοποιείται από ένα σύστημα πελατειακό που κυρίως προστατεύει ορισμένες ισχυρές ομάδες και όποιον εργάζεται ή όποια με οποιοδήποτε τρόπο για το κράτος. Μέχρι ένα σημείο, η ανάπτυξη για αναδιανομή που επιτυχαίνει το πελατειακό σύστημα κρατά ικανοποιημένη την κοινωνία. Κρατά την κατσαρόλα, λέει ο Ατζέμογλου, κλειστή. Φτάνει όμως κάποια στιγμή στα ωριά του. Σε μια ισορροπία, ένα limbo state, ισορροπία αποχάβνωσης μεν αλλά και τρόμου. Είναι αυτή το μούδιασμα που σε πιάνει λίγο πριν πεθάνεις στο χιόνι, καθώς παγώνεις. Αν παραμείνει ακίνητο, αυτό το σύστημα θα καταρρεύσει. Αλλά δεν μπορεί να εξελιχθεί γιατί οι ισχυρές ομάδες πίεσης, αυτοί που ωφελούνται από τους κλειστούς θεσμούς, δεν επιτρέπουν τις μεταρρυθμίσεις, εμποδίζουν την είσοδο σε νέες επιχειρήσεις, δημιουργούν αντικίνητρα για την καινοτομία και συνεχίζουν να πιέζουν για να διανυστεί το σύστημα των προσόδων, της αναδιανομής και της κρατικής παρέμβασης προς όφελός τους. Αφού ξεπεράσω πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα, όλες οι κατατάξεις το λένε αυτό, δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι η Ελλάδα έχει
κανένας που εμπάθητος την αξιολογεί με κάποιον τρόπο. Εκεί που πάμε καλά είναι στο doing business. Αλλά στο doing business πάμε καλά λόγω του νομοθετικού πλαισίου που έχουμε εισάγει. Λόγω των νόμων που έχουμε ψηφίσει. Όχι λόγω των νόμων που έχουμε εφαρμόσει. Γιατί τα περισσότερα δεν έχουν εφαρμοστεί. Κοιτάξτε ποια είναι η γειτονιά της Ελλάδας. Έτσι, θα τη βρείτε κάπου στην Αφρική. Αν ψάξετε καλά, κάπου θα τη βρείτε. Το γιατί χρειάζεται μια ανοιχτή οικονομία δεν χρειάζεται να το έχω τις διαφάνειές μου στη διάθεση όποιου θέλει να το συστήλω για να τις δείτε με τη σειρά. Μειώνει την ανισότητα και με σχετικούς τρόπους και σε σχετικούς αριθμούς και σε απόλυτους, βέβαια δεν το συζητάμε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Εξασφαλίζει τα πολιτικά δικαιώματα αλλά ταυτόχρονα τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βλέπετε εδώ έχουμε χωρίσει τις χώρες σε 4 τεταρτημόρια. Και βέβαια δημιουργεί τα λιγότερα κίνητρα για διαφθορά. Ποιος είναι ο εχθρός της αγοράς? Ποιος εμποδίζει στην Ελλάδα την αγορά? Όχι το κράτος. Το κράτος είναι ένα εργαλείο. Και μάλιστα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αγορά. Οι αντίπαλοι της αγοράς, αυτοί που δεν θέλουν μια ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά, είναι με αυτήν τη σειρά, είναι σειρά προτεραιότητας αυτή. Αυτή, καταρχήν, είναι οι μεγάλες ισχυρές επιχειρήσεις και τα ολιγοπόλια. Η Ελλάδα είναι παράδεισος των ολιγοπολίων και των καρτέλς. Παράδεισος. Όλα όσα ακούτε για την ελληνική ολιγαρχία είναι τα περισσότερα αληθινά. Έτσι. Ακολουθούν τα κλειστά επαγγέλματα, οι ισχυρές ομάδες επαγγελματικές και στο τέλος, βέβαια, τα ισχυρά συνδικάτα του δημόσιου τομέα. Γιατί όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα οι μόνοι οι οποίοι δεν προστατεύονται είναι οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα και οι μετανάστες. Δεν προστατεύονται καθόλου. Δεν είναι το πρόβλημα ούτε το κράτος πρόνοιας. Το κράτος πρόνοιας ως ένα δίχτυ προστασίας των αδυνάτων δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Αντίθετα, είναι πρόβλημα όταν γίνεται ελάφυρο, όταν γίνεται μέσω εξαγοράς της μεσαίας τάξης. Όταν δεν έχουμε ισότητα ευκαιριών, ουσιαστικά έχουμε αναδιανομή υπέρ των ισχυρών. Η κρατική παρέμβαση στην οικονομία δεν είναι από μόνη της προβληματική. Είναι προβληματική όταν η αποτυχία του κράτους είναι χειρότερη από την αποτυχία των αγορών. Όταν αντί για δημόσια αγαθά έχουμε έναν διαγωνισμό προσοδοθηρίας. Όταν αντί για ένα θεσμικό πλαίσιο για οικονομική ανάπτυξη, έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει αυτόν τον παρεοκρατικό καπιταλισμό. Εάν στην εγκλοπαίδεια ανοίξετε στη λέξη παρεοκρατικός καπιταλισμός, crony capitalism, θα δείτε τη Ρωσία, την Ελλάδα και κάνα δύο άλλες χώρες παρόμοιες. Και βέβαια είναι το πρόβλημα των θεσμών. Το πρόβλημα των θεσμών που έχει η Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην Ελλάδα. Οφείλεται και στη θέση της και στην κουλτούρα της σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε εδώ πόσο έντονες είναι οι διαφορές μεταξύ των χωρών των πιο πλουσίων της Βορείου Ευρώπης και με το μπλε, το μπλε ραβδόγραμμα είναι η διαφορά. Βλέπετε λοιπόν ότι οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Δείτε τις διαφορές στην νοοτροπία. Δείτε, ας πούμε, στη Βόρεια Ευρώπη το ποσοστό των απλήρωτων κλήσεων. 0%. Έτσι. Αυτό έχει οδηγήσει εξαιτίας και της κρίσης σε μια πτώση στην ευημερία η οποία είναι συγκλονιστική. Δείτε ένα πολύ πρόσφατο δίκτυο από το Legatum Institute στο Λονδίνο, το οποίο συμπεριλαμβάνει όχι μόνο δείκτες οικονομικούς, αλλά δείκτες κοινωνικούς και θεσμικούς. Δείτε τη βουτιά που έχει κάνει η Ελλάδα. Και η Ιταλία βέβαια έχει κάνει και η Γαλλία και η Ισπανία, νομίζω, αν τη δούμε εδώ. Αλλά η βουτιά της Ελλάδος συγκρίνεται με ποια άλλη βουτιά? Με τη βουτιά της Συρίας. Αλλά εμείς δεν είχαμε πόλεμο και εμφύλιο, μάλιστα, τουλάχιστον πρόσφατα. Το πελατειακό σύστημα παραμένει στη θέση του, έτσι, και όχι μόνο παραμένει στη θέση του, αλλά έχει και την ικανότητα να παραμείνει με διάφορες μορφές αλλά κρατώντας την ίδια ουσία. Οι θεσμοί, όπως εγώ τους, όχι μόνο εγώ, όσοι μελετούμε τους θεσμούς, χωρίζονται σε δύο είδη. Στους τυπικούς θεσμούς, που τελούνται από το Σύνταγμα, από τους νόμους, τα κανονιστικά διατάγματα, και αυτούς που ονομάζουμε τους άτυπους θεσμούς, δηλαδή τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί. Έχουμε πρόβλημα με τους τυπικούς θεσμούς. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολυνομία. Δυσκολία εφαρμογής. Νομικός φορμαλισμός. Τι είναι αυτό? Είναι μια ασθένεια που κολλάς όταν μπαίνεις στη νομική σχολή. Και αν δεν προσέξεις, θα νοσείς βαριά όταν θα ολοκληρώσεις τις σπουδές σου. Είναι η εντύπωση ότι η νομική επιστήμη δίνει απάντηση σε όλα. Καταλαβαίνετε πόσο βαρύ είναι το νόσημα. Αχρησία νόμων.
Δεν μπορώ να τα συζητήσω όλα αυτά βέβαια. Στο θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική ανάπτυξη προφανώς λείπει. Να πούμε για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, δεν χρειάζεται. Να πούμε για το γεγονός ότι οι δικαστές δεν γνωρίζουν καθόλου οικονομικά, ότι μπορεί να μπεις στη νομική σχολή, να τελειώσεις τις σπουδές σου, να κάνεις μεταπτυχιακό, διδακτορικό στα οικονομικά, να μπεις σχολή δικαστών, να τελειώσεις σχολή δικαστών, να ανέβεις πάνω στην έδρα και να μην ξέρεις τι είναι προσφορά και ζήτηση, να μην ξέρεις τι είναι κόστος ευκαιρίας, να μην ξέρεις τι είναι ο πληθωρισμός και τι η ανεργία. Εφαρμόζονται οι νόμοι? Δεν νομίζω. Έτσι. Το ότι έχουμε ένα θεσμικό πλουστάσιο το οποίο υποτίθεται είναι πλήρες δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Η αξιολόγηση των θεσμών από όλους τους διεθνείς οργανισμούς δείχνει μια τραγική κατάσταση για την Ελλάδα, έτσι. Δείτε εδώ ότι η ποιότητα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα πέφτει ραγδαία από το 1995, έτσι. Δεν είναι θέμα της κρίσης μόνο. Από το 1995 τα δικαιώματα τα περιουσιακά προστατεύονται λιγότερο και η διαφθορά αυξάνεται. Το θέμα του σημερινού μας πάνελ, τα περιουσιακά δικαιώματα. Εκεί που πάμε λίγο καλύτερα εξαιτίας της νομοθεσίας που πέρασε, όχι ότι έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά, πράγματι είμαστε τελευταίες άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι ότι υποτίθεται έχει διευκολυνθεί λίγο η έναρξη μιας επιχείρησης. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Βλέπετε ότι η Ελλάδα με το σκούρο μπλε σε αυτά πάει αρκετά καλά. Υποτίθεται ότι προστατεύει τους επενδυτές καλύτερα από ό,τι πριν. Δεν βλέπω όμως καμία διαφορά στην πραγματική οικονομία. Εκεί όμως που πάμε πάρα πολύ άσχημα είναι όταν έχουμε να κάνουμε, αναφέρθηκε πριν ο Γιώργος, στο θέμα του κτηματολογίου, στο προστασίας ιδιοκτησίας, όταν μιλάμε για εξαγωγές. Ένας από τους λόγους που κανείς δεν τον αναφέρει και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, που αποφεύγουν τις εξαγωγές πέραν όλων των άλλων, είναι γιατί με τις εξαγωγές είναι δύσκολο να φοροδιαφύγεις. Για τη φοροδιαφυγή δεν θα πω τίποτα σήμερα, επειδή ήταν ο κύριος Σταθάκης εδώ. Φαντάστηκα ότι το θέμα, άμα θέλει, το καλύψει ο ίδιος. Το ζήτημα της εφαρμογής των συμβάσεων. Τι είναι μια ελεύθερη οικονομία? Πού βασίζεται? Στο δίκαιο των συμβάσεων, στη σύμβαση ως εργαλείο κατανομής του ρίσκου και αύξησης του πλούτου. Δεν εφαρμόζονται συμβάσεις στην Ελλάδα. Πώς εφαρμόζεται μια σύμβαση όταν πρέπει να πας στο δικαστήριο και να περιμένεις 4,5 χρόνια? Βλέπετε τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν αυτά τα χρόνια στο θέμα αυτό, το τόσο σημαντικό. Δεν φτάνει που δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα, να γεννηθεί μια επιχείρηση, ούτε να πεθάνει δεν μπορεί. Η πτώχευση, το πτωχευτικό δίκαιο, έχει να κάνει με το θάνατο μιας επιχείρησης. Ούτε να πεθάνει. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις παραμένουν και ζουν ως ζόμπι. Θα μου πείτε, όλα αυτά τώρα που μας λες, ξένες αυτά, αξιολογήσεις, πράγματα. Εντάξει, ας υιοθετήσουμε μια συνωμοσιολογική οπτική και να πούμε ότι ναι, υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία όλων αυτών εναντίον της Ελλάδας. Και εγώ θα σας πω ότι υπάρχει. Ναι, ότι υπάρχει μια. Μας ζηλεύουν επειδή είμαστε τόσο όμορφοι και έξυπνοι και γι' αυτό το λόγο όλοι συνωμοτούν εναντίον μας. Ακόμα και αν είναι έτσι τα πράγματα όμως, βλέπετε αυτά τα εξώφυλλα, τα θέματα στη Wall Street Journal στην αρχή της κρίσης. Μας έκαναν κακό ή όχι? Προφανώς μας έκαναν. Δείτε αυτό εδώ. Αυτό δεν βασίζεται δεν είναι εξώφυλλο. Βασίζεται σε μια μελέτη ενός εξαιρετικού συναδέλφου. Ή δείτε αυτό εδώ. Αυτός είναι ο πίνακας που είχε ο Economist πριν από μερικές ημέρες με τον εξής τίτλο. Σε ποια χώρα της Ευρώπης να μην επενδύσεις? Σε ποια χώρα της Ευρώπης να μην επενδύσεις? Ποια βλέπετε πρώτη? Και το γράφει ο Economist αυτό. Να μιλήσουμε για τους άτυπους θεσμούς και το τι έλλειμμα έχουμε εκεί. Αυτές είναι διάφορες εικόνες από την Ελλάδα. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον κοινό μας χώρο. Αυτή είναι η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Η πανέμορφη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν πρόλαβε να. Αυτές είναι εικόνες από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αυτή είναι μια εικόνα από την πλάκα. Ποιο κτίριο είναι το δημόσιο από τα δύο, λέτε? Εδώ έχω μερικές εικόνες από την προσωπική συλλογή μου παρκαρίσματος. Δεν έχουν ενδιαφέρον. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η εικόνα. Τι παρατηρείτε? Είναι ο σχολείο οδηγών. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η εικόνα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική στην αγορά. Είναι η βάση της αγοράς η εμπιστοσύνη. Οι δείκτες εμπιστοσύνη στην Ελλάδα είναι τραγικοί. Ήταν πάντα τραγικοί, αλλά είναι ακόμα τώρα. Δεν είμαστε η κοινωνία που νομίζουμε ότι βλέπουμε στον εαυτό μας, η κοινωνία των ελληνικών ταινιών. Δεν υπάρχει εθελοντισμός στην Ελλάδα και πριν την κρίση η φιλανθρωπία ευτυχώς αυξήθηκε τώρα λόγω της κρίσης. Οι καλοί σαμαρίτες, αυτοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν κάποιον ξένο στον δρόμο, και όταν λέω ξένο δεν εννοώ μετανάστη,
και Έλληνα ξένο. Δεν είναι ελάχιστη η ανοχή σε μειονότητες. Είμαστε στο Σύνταγμα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Να μην πούμε για την ανοχή και για την προστασία ανθρώπων που ζητάνε πολιτικό άσυλο. Αυτή είναι δυστυχώς η κουλτούρα μας, η οποία συνδέεται με τους άτυπους, με το θεσμικό έλλειμμα των άτυπων θεσμών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην Ελλάδα αυτή η έννοια, η πολύ σημαντική έννοια, η οποία είναι σημαντική και για την αγορά, η έννοια του civil society δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Η λέξη κοινωνία πολιτών είναι μια λέξη που την έπλασαν διανοούμενοι πρόσφατα για να καλύψουν αυτό το έλλειμμα. Δεν είναι, είναι όμως και σωστή η μετάφραση. Δεν μεταφράζεται στα ελληνικά η κοινωνία πολιτών, η civil society, γιατί δεν υπάρχει civil society στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε στο μέσο ενός κλασικού παραδείγματος συλλογικής δράσης, ενός διλήμματος του φυλακισμένου. Τι θα πρέπει να κάνουμε, και έτσι να ολοκληρώσω. Για μένα το Σύνταγμα, αν είναι να αλλάξει, αν είναι να ξεκινήσει η συζήτηση, το βασικό απ' όλα είναι ο διαχωρισμός, ο απόλυτος διαχωρισμός νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Το σύστημα το οποίο έχουμε είναι το σύστημα του πάρ' τα όλα. Όποιος κερδίσει τις εκλογές, παίρνει τα πάντα. Έτσι. Και την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία και βάζει και χέρι και στη δικαστική. Η οποία δικαστική, μάλιστα, η ίδια καθορίζει τους μισθούς της. Δεν έχουμε θεσμικά αντίβαρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να τσεκάρουν το σύστημα. Έτσι. Η λογική νομοθετική πρωτοβουλία δεν υπάρχει καν στο Σύνταγμά μας. Το δημοψήφισμα είναι ένα δημοψήφισμα το οποίο θα το χρησιμοποιήσει η εκάστοτε κυβέρνηση μόνο όταν θα θέλει να καταλήξει. Από εκεί πέρα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι, για διάφορα άλλα πιο τεχνικά θέματα, τα οποία δεν θέλω τώρα να τα συζητήσω. Δεν έχουμε και τον χρόνο. Για τους άτυπους θεσμούς, οι άτυποι θεσμοί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πολύ δύσκολο είναι να αλλάξουν οι άτυποι θεσμοί. Υπάρχουν τρόποι για να αλλάξουν οι άτυποι θεσμοί. Αλλά αυτοί οι τρόποι θέλουν, και δεν θα σας πω, η παιδεία, που είναι η εύκολη απάντηση και η απάντηση η οποία ουσιαστικά πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Όχι, υπάρχουν τρόποι για να αλλάξουμε και τους άτυπους θεσμούς σιγά-σιγά, παιδευτικοί, ας το πούμε έτσι, αλλά και αυτοί θέλουν χρόνο. Δεν είναι δύσκολο να αναπτυχθεί μια οικονομία. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όπως λέει ο Όλσον, η οικονομική επιτυχία της μιας χώρας το λέει ήδη από το 86. Δεν εξαρτάται τόσο από τους φυσικούς πόρους, τη στρατηγική θέση κτλ., αλλά από το βαθμό ανοησίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής και των θεσμών της. Μια φτωχή χώρα που μπορεί να νοικοκυρευτεί θα αναπτυχθεί σαν αστραπή. Ορισμένα πράγματα από αυτά τα οποία παρουσίασα μπορούν να γίνουν αύριο. Ορισμένα άλλα μπορούν να γίνουν μεθαύριο. Κάποια άλλα μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Χατζή για την πολύ ζωντανή παρουσίαση. Συνεχίζουμε με τον κύριο Δελή, που είναι αναπληρωτής καθηγητής και ο ίδιος στο Εθνικό Καποδοσιακό Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστήσω και εγώ το Γραφείο Προϋπολογισμού για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Ναι, θα ξεκινήσω η συζήτηση για τη σχέση του συνταγματικού κειμένου με την οικονομική ανάπτυξη. Μάλλον θα πρέπει, η απάντηση είναι προφανής και εγώ θα συμφωνήσω. Πρέπει να υποβαθμίσουμε τη σχέση αυτή. Η ανεπάρκεια επενδύσεων δεν είναι πρωτίστως ζήτημα συνταγματικών κανόνων. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα σύνταγμα που σε αυτά τα ζητήματα παρέμεινα μετάλλητο το 1975. Για τα δυνάμα μας όμως δεν φταίνε τελικά οι ελλιπές διατάξεις για τη σχέση του κράτους με την οικονομία, τα περιουσιακά δικαιώματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Το πρόβλημα για μένα τουλάχιστον εντοπίζεται στην εξόθαλμη αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου, όποιο και αν είναι αυτό. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια. Τελικά, ναι, έχουμε ένα προβληματικό κράτος δικαίου, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν καταλογίζεται στο περιεχόμενο των κανόνων. Ούτε μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα αντιμετωπιστεί με μια συνταγματική αναθεώρηση. Μια διοίκηση η οποία κολλησιεργεί, η οποία παραλογίζεται, μεροληπτεί, εκβιάζει, δεν θα αλλάξει επειδή θα της το πει ένα νέο σύνταγμα. Αντίστοιχα, μια δικαιοσύνη η οποία βραδυπορεί, εξίσου θα συνεχίσει να βραδυπορεί ό,τι και να κάνουν. Τώρα, με αυτή τη διευκρίνηση και μόνο. Αξίζει να μπει κανείς σε αυτό που θέσατε ως επόμενη ερώτηση. Θα αλλάζαμε κάτι στις φυστάμενες διατάξεις? Αν γίνει κάποτε αυτή η αναθεώρηση, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να ξαναδούμε κάποια ζητήματα του οικονομικού μας συντάγματος. Και ιδίως το άρθρο 106 του συντάγματος. Γιατί? Διότι, και εγώ θα συμφωνήσω περισσότερο με τον κύριο Χατζή παρά με τον κύριο Σταθάκη, το Σύνταγμά μας είναι πραγματικά προοδευτικό σε πολλά ζητήματα, ιδίως σε ζητήματα δικαιωμάτων, προστασίας περιβάλλοντος κλπ. Όμως, σε ό,τι αφορά την οικονομία, τότε αποτύπωνε
τη συνισταμένη, η οποία όμως είναι μια αναχρηστική σήμερα συνισταμένη. Το Σύνταγμά μας και το άρθρο 106 το αποτυπώνει, είναι αγοραφοβικό. Επιτρέψτε τον όρο της ψυχιατρικής σε ένα άλλο πεδίο. Είναι ουσιαστικά η συνισταμένη μιας πολιτικής θέσης, μιας πατερναλιστικής δεξιάς με σοβαρό ενοχικό σύνδρομο για την ιστορία της τότε, μαζί με μια αριστερά η οποία τότε πιστεύει ακόμη στο μοντέλο κεντρικής οργάνωσης της οικονομίας και δεν έχει βιώσει την αποτυχία του σοβιετικού εγχειρήματος. Αυτό είναι το οικονομικό μας σύνταγμα. Γεννιέται δηλαδή σε μια εποχή μετέωρη ως προς τη στρατηγική κατεύθυνση της οικονομίας. Σε μια εποχή στην οποία έχει μια αμφισημία από τη μια. Είναι φιλελεύθερο, κατοχυρώνει χρησιακά δικαιώματα, αλλά αρνείται ρητά να αναφερθεί στην αγορά. Αφετέρου, προβλέπει τον οικονομικό παραβατισμό και καλά κάνει τον κρατικό παραβατισμό στην οικονομία, φτάνει μέχρι να κατοχυρώνει ρητά την αναγκαστική εξαγορά επιχειρήσεων, αλλά φυσικά δεν φτάνει να υπονοεί ένα μοντέλο σοσιαλιστικού τύπου. Μια τέτοια αμφισημεία η θεωρία θα την αντιμετωπίσει με έννοιες που δεν λένε και τίποτα τελικά. Είμαστε, λέει, έχουμε ένα ανοιχτό οικονομικό σύνταγμα, είμαστε ένα σύστημα μεικτής οικονομίας. Τώρα, αυτή η ιδεολογική ασάφεια, η οποία ήταν μάλλον σωστή την εποχή που βγαίνει το σύνταγμά μας, δεν αντιμετωπίστηκε με καμία από τις τρεις αναθεωρήσεις που ακολούθησαν. Αφενός, διότι και οι τρεις αυτές αναθεωρήσεις ήταν ίσονος σημασίας, κατώτερες των περιστάσεων, περισσότερο μερεμέτια και τακτικής μη παρά ουσιαστικές λύσεις. Αφετέρου, μια δεύτερη ερμηνεία πρέπει να τη δούμε ιστορικά είναι ότι η απάντηση στην αμφισημία αυτή δόθηκε με την πρόσδεση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό άρμα. Για όσο είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιραία, το σύστημά μας υιοθετούμε ένα σύστημα κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Είναι ο όρος που χρησιμοποιεί το άρθρο 3, παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα το σύστημα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον νέο φιλελευθερισμό, όσο και αν αδίκως ακούγεται αυτό το πράγμα. Και έτσι, αυτό είναι και το σύστημα στο οποίο ανήκουμε σήμερα, ανεξάρτητα από το αν το σύνταγμά μας με την αρχική διατύπωση του 106 του μπορεί να υπονοεί και κάτι διαφορετικό. Σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης και αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, ναι, θα ήταν λάθος, θα ήταν κατά γνώμη μου σωστό να σκεφτεί κανείς το ενδεχόμενο να καλύψει το ιδεολογικό αυτό κενό του συντάγματος με τον εξής τρόπο, με το να πούμε ρητά, να αναγνωρίσουμε ρητά το οικονομικό σύστημα στο οποίο ανήκουμε ήδη, δηλαδή την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Τούτο θα σηματοδοτούσε, αν θέλετε, μια στροφή από μια αγοραφοβική σε μια αγορακεντρική αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι θα επιδιώκεται το γενικό συμφέρον στο μέτρο του δυνατού, καταρχήν μέσα από την αγορά. Η αγορά, και αυτό είναι μια παρεξήγηση του 106 του συντάγματος και της εποχής εκείνης, παρεξήγηση και, αν θέλετε, της συντηρητικής πλευράς και της προοδευτικής στην εποχή εκείνη, δεν είναι μόνο πεδίο ικανοποίησης ιδιωτικών σκοπών. Η αγορά είναι δημόσιος θεσμός. Είναι ένας θεσμός ο οποίος συναρτάται με την προαγωγή του γενικού συμφέροντος, με κρατικούς στόχους, με την κοινωνική εφημερία και υπερβαίνει το άθροισμα των ειδικών συμφερόντων. Κάτι άλλο πιο σημαντικό. Η συνταγματική αναβάθμιση της σημασίας της αγοράς δεν θα σήμαινε και μετακίνηση προς μια νεοφιλελεύθερη οπτική της οικονομίας. Ποια είναι η βασική διαφορά? Δεν συνεπάγεται η αναγνώριση μιας αγορακεντρικής, αν θέλετε, οπτικής, την παρέτηση του κράτους από τον κέριο διευθυντικό του ρόλο στην οικονομία. Ο ρόλος αυτός μοιραία θα παραμένει και ορθώς παραμένει. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η μέχρι σήμερα φοβική στάση του συντακτικού νομοθέτη απέναντι στην αγορά υπονοεί τελικά όχι μόνο δυσπιστία απέναντι στην αγορά αυτή καθ' αυτή, αλλά δυσπιστία απέναντι και στο ίδιο το κράτος. Με δύο τρόπους. Αφενός, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι το κράτος έχει την ικανότητα να σεβαστεί τα οικονομικά δικαιώματα των ιδιωτών. Γι' αυτό στην Ελλάδα έχουμε το άρθρο 17 που μαξιμαλιστικά προστατεύει την ιδιοκτησία. Φοβόμαστε το κράτος. Όταν παρεμβαίνει στην οικονομία, προστατεύουμε την περιουσία, την ιδιοκτησία. Αφετέρου, και αυτό είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον, υπάρχει δυσπιστία του ισχύοντος συντάγματος ότι το κράτος μπορεί να πετύχει τους κοινωνικούς του στόχους όταν ασκεί
και μόνο τον διευθυντικό επαπτικότερο ρόλο πάνω στην οικονομία. Ουσιαστικά, ό,τι υπερβαίνει ένα κατόφλι σημασίας για το γενικό συμφέρον, με βάση το Σύνταγμά μας, εθνικοποιείται. Πρέπει να περάσει, μπορεί μάλλον να περάσει στα χέρια του κράτους. Ή είναι ήδη στα χέρια του κράτους. Προσέξτε όμως τον παραλογισμό, αν θέλετε. Και πώς το, ποιο είναι το αίσθημα αυτής της δικής μου θέσης, ότι το Σύνταγμα μας σήμερα κατοχυρώνει την αναγκαστική εξαγορά επιχειρήσεων που έχουν σημασία για το γενικό συμφέρον, δεν κατοχυρώνει την αποκρατικοποίηση. Τελικά όμως είναι αντιφατικό να θεωρούμε ότι το κράτος θα επιτύχει στο ρόλο του ως πάροχος κοινωνικών αγαθών, θα είναι αποτελεσματικός πάροχος, αν ξεκινάμε με αφετηρία ότι δυσπιστούμε ότι το κράτος δεν μπορεί να ασκήσει σωστά το λειτουργικό ρόλο που του προσυδειάζει, που είναι ποιος, ο επόπτης της οικονομίας και όχι ο ασκών άμεσα οικονομική δραστηριότητα. Ανακεφαλαιώνοντας, θα έλεγα ότι μια πιθανή οικονομική αναθεώρηση, που όπως είπαμε δεν είναι το μείζον για να πετύχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις, θα μπορούσε να οδηγεί σε μια επικαιροποίηση του άρθρου 106 με τους εξής τρόπους. Καταρχάς, με ρητή αναφορά στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 της αγοράς. Ότι το κράτος διευθύνει την οικονομία καταρχήν με την σωστή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, της ανοιχτής αγοράς. Περαιτέρω, θα ήταν χρήσιμη η προσθήκη μιας παραγράφου στο άρθρο 106 μετά τις υφιστάμενες παραγράφους για την αναγκαστική εξαγορά επιχειρήσεων, στην οποία θα τίθεται το πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων. Δηλαδή, η δυνατότητα του κράτους να αποκρατικοποιεί τομείς της κρατικής δράσης και πεδία κοινής ωφέλειας, και την ίδια στιγμή να τίθεται βέβαια και τα σταγματικά όρια στην αποκρατικοποίηση. Ήδη αυτά υπάρχουν ουσιαστικά στην ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μετακινηθούμε ή ως κοινωνία έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Να τα θυμίσω τα δύο όρια της αποκρατικοποίησης. Αφενός, σκληρός πυρήνας του κράτους. Αστυνομία, δικαιοσύνη, σώματα ασφαλείας, περιοριστική διοίκηση δεν αποκρατικοποιούνται. Δεύτερον, η αποκρατικοποίηση της κοινής ωφέλειας, είτε με τη μορφή της απελευθέρωσης, του ανοίγματος στον ανταγωνισμό μιας δραστηριότητας όπως είναι η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, είτε η πώληση δημοσίων επιχειρήσεων, είναι συνταγματικά δυνατή με απόφαση του νομοθέτη, εφόσον όμως το κράτος παραμένει τόσο διατηρεί την εποπτεία πάνω στη δραστηριότητα αυτή, με κατά τρόπο αδιάλειπτο, ώστε να εγγυάται καταρχήν μέσω της αποπτείας την ποιοτική και συνεχή παροχή κοινωνικών αγαθών στο κοινωνικό σύνολο. Εύστοχη θα ήταν επίσης η σύνδεση στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 106 του Συντάγματος του διευθυντικού ρόλου του κράτους στην οικονομία με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα, στο άρθρο 24, υπάρχει μια ομοειδής, μια συγγενή έννοια, η οποία δεν είναι ταυτόσιμη, η αρχή της αειφορίας. Όμως, η βιωσιμότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο ζήτημα περιβαλλοντικής προστασίας. Βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια ισόρροπη ανάπτυξη όχι μόνο της οικολογικής, αλλά και της κοινωνικής και της οικονομικής συνιστώσεως του γενικού συμφέροντος και μάλιστα σε ένα διαγενειακό πλαίσιο. Επομένως, προσυδειάζει περισσότερο στο άρθρο 106 να μιλήσουμε για βιώσιμη ανάπτυξη και να μην μείνουμε μόνο στο άρθρο 24. Εξάλλου, η αναφορά στο Σύνταγμα στην η χρήση της έννοιας της βιωσιμότητας θα είναι θετική για περισσότερους από ένα λόγο. Διότι νόμιμη είναι μια δράση όχι μόνο όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους δικαίου, μια δημοκρατική απόφαση, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες δικαίου, αλλά όταν είναι και αποτελεσματική. Και τι άλλο είναι η βιωσιμότητα από την αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου. Με τη λογική της βιωσιμότητας συνδέεται και η ανάγκη, αν θέλετε, να εκτιμώνται με μελέτες κόστους-οφέλους οι ρυθμιστικές επιπτώσεις της δημόσιας δράσης πάνω στην οικονομία, μειώνοντας αντίστοιχα τα περιθώρια αυθαιρεσίας οποιασδήποτε μορφής, της νομοθετικής ή της εκτελεστικής εξουσίας. Η χρήση τέτοιων εργαλείων στάθμισης κόστους-οφέλους από την νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία, αν είχαν μάλιστα συνταγματικό αίρισμα την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στο άρθρο 106, νομίζω ότι θα έδιναν πολύ μεγαλύτερα εχέγγυα στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη από ότι να ξαναχρησιμοποιήσουμε ή να φρεσκάρουμε τη διαλεκτική των δικαιωμάτων. Δεν είναι τελικά η κακή κατοχήρωση των περιουσιακών και των οικονομικών δικαιωμάτων των ιδιωτών
αυτό που, αν θέλετε, δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία της οικονομίας, θα έλεγα είναι η ανάγκη να οριοθετήσουμε με καλύτερο τρόπο τη δημόσια δράση πάνω σε αυτή. Μιλώντας για δικαιώματα, προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν ενδεχομένως η συμπλήρωση του άρθρου 17 του Συντάγματος, κατά τρόπο ώστε να συνάδει πια και με αυτά τα οποία έχει δεχτεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλαδή ότι η προστασία της ιδιοκτησίας περιλαμβάνει όχι μόνο τα εμπράγματα, αλλά και τα νοικιακά δικαιώματα. Απ' την άλλη πλευρά, είναι συζητήσιμη η αντικατάσταση του άρθρου 17 του Συντάγματος του όρου πλήρης αποζημίωση, στην περίπτωση, αν θέλετε, των απαλλατριώσεων, με όρους όπως είναι δίκαιη ή εύλογη αποζημίωση, όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει τόσο ιερή και απόλυτη προστασία της ιδιοκτησίας. Και εδώ είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αν η ιδιοκτησία είναι η στατική όψη των οικονομικών δικαιωμάτων των ιδιωτών και η οικονομική ελευθερία είναι η δυναμική όψη του ίδιου οικονομικού δικαιώματος, στην Ελλάδα περισσότερο προστατεύουμε και αγαπάμε, γιατί είμαστε συντηρητικοί τελικά, την ιδιοκτησία από ότι την επιχειρηματικότητα. Ένα κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για ανάπτυξη, μάλλον πρέπει να δει τα πράγματα διαφορετικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελικά αυτό πρέπει να αποτυπωθεί με μια αλλαγή των συνταγματικών κειμένων. Τώρα, δεν πρέπει όμως η συζήτησή μας για τη σχέση, αν θέλετε, της ανάπτυξης με τις διατάξεις του συντάγματος, της οικονομικής ανάπτυξης, να περιοριστεί μόνο στις διατάξεις εκείνες του συντάγματος που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία. Αυτές που αναφέραμε, το 17, το 5, το 106. Εξίσου και πιο κρίσιμα είναι ζητήματα συνταγματικής περιοπής, τα οποία βρίσκονται σε άλλα πεδία. Να πούμε τρία από αυτά. Προστασία του περιβάλλοντος και χωροταξικός σχεδιασμός, άρθρο 24. Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε σοβαρή επένδυση στη γεωργία, στη βιομηχανία ή στον τουρισμό διέρχεται από το συνταγματικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και του χώρου. Δεύτερον, εφαρμοστέ φορολογική νομοθεσία και φορολογική πολιτική. Ζητήματα που θίγονται στα άρθρα 78 επόμενα του συντάγματος. Και εκεί, η σταθερότητα η φορολογική ή το ύψος των φορολογικών βαρών είναι ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν σίγουρα τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Τρίτο και κατά τη γνώμη ακόμα πιο σημαντικό, η δικαιοσύνη. Η ασφάλεια των επενδύσεων προϋποθέτει έγκαιρη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης, ζήτημα το οποίο και αυτό ενδιαφέρει το Σύνταγμα, άρθρα 87 επόμενα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν βλέπω προσωπικά ποιες διατάξεις, ποια τροποποίηση μάλλον των υφιστάμενων συνταγματικών διατάξεων θα ήταν τόσο απαραίτητη ώστε να αλλάξει, αν θέλετε, τα δεδομένα στο πεδίο της οικονομίας. Ίσως ένα ζήτημα που θα μπορούσε να έχει κάποια αξία, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό είναι απαραίτητο να περιβληθεί τον τύπο μιας ανεφορετικής διαδικασίας, είναι η φορολόγηση των επενδύσεων και γενικά της επιχειρηματικότητας, αλλά αυτό και πάλι είναι προς συζήτηση. Το σίγουρο είναι, και αυτή είναι η προσωπική μου θέση και σε αυτό είμαι σαφής, δεν χρειαζόμαστε τροποποίηση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Ό,τι ακούγεται για τροποποίηση του άρθρου 24 στο όνομα της ανάπτυξης είναι εκ του πονηρού. Μια χαρά είναι το άρθρο 24, δεν είναι αυτό που μας δημιουργεί πρόβλημα. Μένει τώρα μια άλλη προσέγγιση. Μήπως για να βοηθήσουμε τις επενδύσεις χρειαζόμαστε μια εξαιρετική συνταγματική διάταξη. Μια fast track συνταγματική διάταξη, αν θέλετε, μια διάταξη η οποία θα θυμίζει μια πετεξέλιξη του άρθρου 107 του Συντάγματος. Θυμίζω ότι το άρθρο 107 είναι το άρθρο που μιλάει για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού με έναν εφάπαξ εκδοθέντα νόμο κλπ. Η μόδα είναι αυτή. Υπάρχει μια τάση νομοθετική οι στρατηγικές επενδύσεις να έχουν ειδικό καθεστώς αδειοδότησης, ειδικό καθεστώς χωροταξικού σχεδιασμού, ειδική δικονομική μεταχείριση. Ένα δίκαιο μέσα στο δίκαιο δηλαδή. Και άρα θα μπορούσε να πει κανείς γιατί να μην το κάνουμε σε συνταγματικό επίπεδο. Παρά τα επιφανειακά ωφέλη μιας τέτοιας, αν θέλετε, ρύθμισης, θεωρώ ότι στο τέλος η υιοθέτησή της θα ήταν πολύ επιζήμια. Πέρα από τα πολιτικά και νομικά ζητήματα που εγείρει, για μένα θα αποτελούσε τη χειρότερη παραδοχή
αποτυχίας μιας ένομης τάξης. Θέλω δηλαδή αναγνώριση ότι η ελληνική πολιτεία υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, συνέπεια. Και άρα χρειάζεται ο επενδυτής ένα μαγικό χαρτί όπως βγαίνει από τη φυλακή της Μονόπολης για να μπορεί να είναι σίγουρος να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Είναι για μένα λάθος επιλογή. Τελειώνοντας, μια και μιλάμε για αλλαγές στο Σύνταγμα με όλες τις επιφυλάξεις που είπαμε, ας τονίσουμε το εξής. Αναθεώρηση δεν σημαίνει μόνο προσθήκη, αλλά και αφαίρεση διατάξεων. Έχουμε ένα ήδη φλίαρο σύνταγμα. Όπως όλα τα μακροσκελή σταγματικά κείμενα, έτσι και το δικό μας είναι προϊόν μιας βαθιάς δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς. Νομίζω ότι υπάρχει μια, αυτό που στον Άρη το Χατζή, νομίζω υπάρχει μια σχέση που έχει αποδειχθεί ότι χώρες που έχουν μικρά συντάγματα είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και χώρες με τεράστια συντάγματα, βλέπε Ινδία, είναι χώρες που προσπαθούν να καλύψουν τη θεσμική τους δυσπιστία μέσα από αναλυτικούς κανόνες δικαίου. Η προσθήκη επιλέον σταγματικών ρυθμίσεων για μένα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τη θεσμική δυσπιστία, αλλά την επιτείνει. Από τη σκοπιά αυτή, θα έλεγα ότι ένα σύνταγμα κανονισμός πολυκατοικίας. Λυπάμαι, αλλά ειδικά με το 2001 το Σύνταγμα μας θυμίζει κανονισμό πολυκατοικίας σε ορισμένα ζητήματα. Είναι πιο λεπτά. Τρανή απόδειξη ενός ανύπαρκτου θεσμικά κάτω. Τελειώνω σε ένα λεπτό. Από τη σκοπιά αυτή, ορισμένες από τις προτάσεις που έκανα για προσθήκες ή αλλαγές στην αναθεωρητική διαδικασία, να μιλήσουμε για ενοχικά δικαιώματα στο άρθρο 17, να μιλήσουμε για αποκρατικοποίησης, δεν χρειάζονται, αρκεί, δεν θα χρειαζόταν μάλλον σε ένα Σύνταγμα το οποίο στο άρθρο 17, προστασία της ιδιοκτησίας, δεν θα είχε 650 λέξεις. Χρειαζόμαστε 650 λέξεις στο Σύνταγμα για να μιλήσουμε πώς προστατεύουν την ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Και δεν θα χρειαζόταν σε ένα Σύνταγμα στο οποίο δεν θα είχαμε τρεις παραγράφους στο άρθρο 106 με τεχνικές ρυθμίσεις πώς γίνεται η αναγκαστική εξαγορά επιχειρήσεων, διατάξεις που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ τελικά. Δυστυχώς η συζήτηση για την επόμενη θεώρηση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τουλάχιστον αυτή ήταν η αίσθησή μου διαβάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό έχει την εξής εξήγηση. Η αναθεώρηση έχει γίνει ζήτημα πολιτικής καθημερινότητας με το αντίστοιχο κόστος στην ερώτητα του θεσμού που λέγεται Σύνταγμα. Και αυτό είναι πολύ κρίμα, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Σταθάκη, ότι μεταξύ ενός αναθεωρητισμού και μιας παγίωσης ενός συντάγματος, έστω με τα λεπτόματά του, θα προτιμούσα το δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε τον κύριο Μιχάλη Μητσόπουλο, συντονιστή του τομέα υποδομών και επιχειρηματικού περιβάλλοντος του ΣΕΒ. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να το γράφω αυτό, είχα δύο επιλογές. Η μία είναι να μείνω στα συμβατικά και τα προβλέψιμα, χωροταξία, προστασία, ιδιοκτησίας, ρόλους του κράτους, και τα οποία πάρα πολύ ωραία αποτυπώθηκαν κιόλας, οπότε άμα είχα ακολουθήσει αυτό το δρόμο δεν θα είχαν περισσέψει και πολλά πράγματα να πω. Να κινηθώ λίγο πιο πολύ ίσως στα χνάρια του Αριστίδη. Και γι' αυτό, επειδή επέλεξα το δεύτερο, βάζω και ένα αστερίσκο ότι ό,τι λέω εδώ είναι κάθερα προσωπική άποψη. Νομίζω πάντα υπάρχει ένα τέτοιο disclaimer. Λοιπόν, καταρχήν, αφού μιλάμε για επενδύσεις, υπάρχει ένα θέμα το οποίο συχνά το ξεχνάνε οι πολιτικοί, το οποίο είναι ότι οι επενδύσεις είναι πολύ ευαίσθητα όντα, πλάσματα. Και έχουν, ειδικά όταν είναι παραγωγικές και έχουν και μέσα τα στοιχεία της καινοτομίας και της έρευνας που οδηγεί την καινοτομία, έχουν μεγάλο χρόνο ανάμεσα στη στιγμή που καταβάλεις το κόπο και το χρήμα και όταν έρχεται η ώρα να πιείς το νερό που τη βρύσει. Και εδώ πέρα χρειάζεται ακριβώς η θεσμική προστασία. Δηλαδή αυτό που αποτύπωσε τόσο καλά ο Adam Smith στα Lectures on Jurisprudence και το
Wealth of Nations, με το παράδειγμα του Μιλωνά, που για να επενδύσει στη βελτίωση του Μήλου πρέπει να ξέρει ότι μετά θα μπορέσει αυτός να καρποθεί το όφελος από την επένδυση που έχει κάνει. Και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ειδικά στη σύγχρονη εποχή, αλλά και στην αρχαιότητα, οι επενδύσεις οι οποίες πραγματικά πήγαιναν πιο μπροστά τις δυνατότητες της οικονομίας να παράγει, αυτός που τις κινούσε δεν χρησιμοποιούσε μόνο δικούς του πόρους, αλλά και πόρους άλλων. Και αυτό σημαίνει ότι άμα δεν μπορεί να έχεις μια ελάχιστη ασφάλεια στο ότι όταν θα έρθει να πάρεις τους καρπούς από τις προσπάθειές σου, δεν θα έρθει κάποιος να στα πάρει μέσα από τα χέρια, δεν μπορεί να επενδύσεις. Και μάλιστα στο βαθμό που είναι λεφτά άλλων επενδυτών ή καταθετών, δεν επιτρέπεται κιόλας να επενδύσεις. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τους οποίους να τους ξέρεις όταν σχεδιάσεις την επένδυση, και αυτοί οι κανόνες να μένουν εκεί πέρα απείραχτοι, όταν έρχεται η ώρα να πιείς το νερό από την πηγή. Και αυτά δεν είναι μόνο για τα βασικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που μίλησε ο Άνταμ Σμιθ, πλέον έχουν επεκταθεί και στη μελέτη για τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, και υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία πάνω σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, αυτή η ακριβώς εμπιστοσύνη του ότι όταν θα έρθει η ώρα να καρποθείς τα ωφέλη από τους κόπους σου, θα είναι εκεί πέρα προστατευμένη, αυτό ουσιαστικά είναι το κράτος δικαίου. Και η ιδέα, η αναζήτηση για την σχέση των θεσμών με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και της συλλογικής εκπροσώπησης της κοινωνίας, δηλαδή πώς φτιάχνει τους κανόνες βάσει τους οποίους λειτουργεί στο τέλος η οικονομία, τα έχει πει ήδη και ο Άρης, συμπληρώνω εγώ μετά τον Μάνκιον Όλσον και τον Νόρθ, και μάλιστα και το πολύ ωραίο ερώτημά τους, γιατί σε τόσες πολλές χώρες έχουμε κακούς θεσμούς. Ερώτημα στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων και η Ατσέμογλου και Ρόμπινσον με το βιβλίο τους. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη βιβλιογραφία πάνω σε αυτό το θέμα. Και κάποια κομμάτια αυτής της βιβλιογραφίας βάζουν στο κέντρο της ανάλυσής τους και όλα στο Σύνταγμα, και αρχίζουν και ψάχνουν, είδα στο σημείωμα του κυρίου Καζάκου κάποιες σχετικές αναφορές, ξεφυλίζοντάς το, ψάχνουν να βρουν σχέσεις ανάμεσα στους κανόνες του Συντάγματος και τα οικονομικά αποτελέσματα. Και μετά υπάρχει και μια πολύ μικρή, ένα μικρό κομμάτι της βιβλιογραφίας και του τρόπου σκέψης, και λέω και τρόπου σκέψης γιατί νομίζω ουσιαστικά αυτό είναι που κάνανε οι Χάμιλτον, Μάντισον και Τζέι στην Αμερική, οι οποίοι προσπαθούσαν να σκεφτούν πώς διαμορφώνοντας τους κανόνες του Συντάγματος μπορεί να πετύχει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάρχει μια αναφορά σε ένα κείμενο του Βόιτ το 2011 πάνω σε αυτό. Λοιπόν, γνωρίζοντας ότι ακόμα και οι οικονομετρικές αναλύσεις που γίνονται στο θέμα έχουν σοβαρά μεθοδολογικά θέματα και προκλήσεις, είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε μια συλλογική εικόνα του πώς ακριβώς λειτουργούν τα συντάγματα και πώς διαμορφώνοντας ένα σύνταγμα μπορούμε να πετύχουμε τους οικονομικούς σκοπούς που θέλουμε, και ατομικά αλλά και συλλογικά, και να τα ευθυγραμμίσουμε αυτά τα δύο με έναν καλό τρόπο. Λοιπόν, έχοντας επίγνωση αυτού του πράγματος, τολμάω ένα μικρό άλμα στο κενό και αποκωδικοποιώντας την σχετική βιβλιογραφία και τις συνεισφορές, οι οποίες έχουν και μερικά Νόμπελ μέσα τους, θα έλεγα ότι αυτό που μας λείπει σήμερα από την Ελλάδα και από το Σύνταγμα όπως είναι σχεδιασμένο στην Ελλάδα, και που θα έπρεπε να κινεί τις όποιες σκέψεις για μια αναθεώρηση, και γι' αυτό το λόγο δεν θα καταλήξω και σε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά θα μείνω σε κάποιες γενικές κατευθύνσεις, είναι η απάντηση σε δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι οι κανόνες συλλογικής εκπροσώπησης της άποψης της κοινωνίας όταν μετασχηματίζονται μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας σε πολιτικές, ακολουθούν κάποιους κανόνες οι οποίοι είναι τέτοιοι που να εξασφαλίζουν ότι αυτοί που αναλαμβάνουν να κυβερνήσουν την κοινωνία για λογαριασμό της κοινωνίας τους δίνουν αρκετή δύναμη για να κάνουν το έργο τους, να λάβουν τις αποφάσεις στο εκτελεστικό επίπεδο και να νομοθετήσουν. Και την ίδια ώρα αυτή η διαδικασία που δίνει επαρκή ισχύ στους κυβερνώντες φροντίζει ώστε να μην μένουν από πίσω τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
οι εύλογες απόψεις κάποιων μειοψηφιών και ομάδων, και εγώ θα έλεγα εδώ πέρα ότι οι ξένοι επενδυτές είναι πάντα μια μειοψηφία σε μια άλλη χώρα και μάλιστα και μια πολύ ευάλωτη μειοψηφία, γιατί αφού έχεις βάλει τα λεφτά σου σε μια χώρα είναι πάντα πολύ εύκολο το αίσθημα της κοινωνίας να στραφεί εναντίον σου. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα βρίσκει κανείς στο λόγο του Χάμιλτον, έτσι, άμα μπορεί η κυβέρνηση στο τέλος ημέρας να λάβει αποφάσεις, και τα βρίσκει και στον Ντε Τοκβίλ με την τυραννία της πλειοψηφίας. Πολύ σωστά έθεσε και το θέμα αυτό ο Άρης. Και την ίδια ώρα, ξαναξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο, εξασφαλίζει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός την δυνατότητα αυτών που κυβερνώνε, την ικανότητά τους να κυβερνήσουν και να λάβουν αποφάσεις εκτελεστικό και νομοθετικό επίπεδο. Αλλά την ίδια ώρα που τους δίνει αυτή τη δύναμη, τους ελέγχει αρκετά ώστε οι προσωπικές τους φιλοδοξίες να μην αποβούνε εις βάρος του συλλογικού συμφέροντος. Δηλαδή αυτό που θα έλεγε ο Μάντισον είναι ένα σύστημα φτιαγμένο στο οποίο οι άνθρωποι μπορεί να κυβερνήσουν τους ανθρώπους, το οποίο δεν βασίζεται στο ότι άγγελοι θα κυβερνήσουν τους ανθρώπους. Και την ίδια ώρα βέβαια αυτοί οι έλεγχοι δεν οδηγούν στην ακυβερνησία. Ο Χάμιλτον πολύ ξεκάθαρα περιγράφει τον κίνδυνο, ειδικά στην εκτελεστική εξουσία, η πολλή έλεγχη και η πολυδιάσπαση της διαδικασίας να οδηγήσει στην ακυβερνησία. Τώρα, ο διαχωρισμός, και σε αυτό θα διαφωνήσω με τον Άρη, και το νομίζω έχουμε το μέρος μου τον Μάντισον καταρχήν, αλλά και τον Μοντεσκέ, ο διαχωρισμός των εξουσιών δεν μπορεί να είναι απόλυτος. Ο διαχωρισμός των εξουσιών πρέπει να έχει μια πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τους δύο άξονες που περιέγραψα πριν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα συμφωνήσω με τον Άρη ότι μάλλον στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα, ότι δεν υπάρχει υπαρκής ισχυρός και ίσως καλής ποιότητας διαχωρισμός των εξουσιών. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο άπτεται πάλι θεμάτων που έχουν προβληματίσει το Μάντισον και το Τοκουεβίλ, το οποίο όταν οι εξουσίες πάνε όλες στα ίδια χέρια ουσιαστικά μπορεί να διαλυσθένεις μέχρι και την τυραννία. Υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι. Ο ένας είναι ότι η εκτελεστική εξουσία έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει, η οποία είναι να διοικήσει τις καθημερινές υποθέσεις της κοινωνίας, και αυτή η δουλειά έχει άλλους χρόνους από το νομοθετικό έργο, το οποίο θα έπρεπε να είναι πιο αργό και πιο έτσι κατασταλαγμένο. Και όταν εμείς αυτά τα δύο πράγματα τα φέρνουμε μαζί και βάζουμε το νομοθετικό σώμα ουσιαστικά να τρέχει με τους ρυθμούς της εκτελεστικής εξουσίας, το υποβιβάζουμε και του παίρνουμε τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει κατά βάση. Και βέβαια έχει και άλλα προβλήματα, τα οποία είναι η διαχρονική αστάθεια που εισάγεται στο σύστημα, το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να αντέξει στο χρόνο, ακόμα και αν έχει μια καλή δομή, άμα φέρνει αυτές τις δύο εξουσίες πολύ κοντά. Τώρα, αυτό γιατί έχει σημασία για μας. Έχει σημασία για μας γιατί έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, και η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ότι ουσιαστικά η εκτελεστική εξουσία έχει ένα πολύ στενό εμφάλιο λόγο με το νομοθετικό σώμα, γιατί λαμβάνει από εκεί την εμπιστοσύνη της, και όχι μόνο στην αρχή της θητείας της, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της. Αυτή λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες προβλέψεις για να μπορεί να φτιάξει έναν σωστό και λειτουργικό διαχωρισμό των εξουσιών. Συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε και νωρίτερα, ότι η δομή αυτή μπορεί να εξυπηρετούσε τη λογική την εποχή της μεταπολίτευσης, και μάλιστα τότε υπήρχαν και κάποιες παραστάσεις. Ήταν το δικοματικό σύστημα, το οποίο με την ενισχυμένη αναλογική σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, εξασφαλίζει την σταθερότητα. Αυτό όμως που διαισθάνομαι ότι έχει γίνει στην Ελλάδα είναι ότι αυτή η δομή έχει διαχρονικά οδηγήσει στην τυραννία της πλειοψηφίας, δηλαδή έχει αποκλείσει ουσιαστικά από το σύστημα τη συνεισφορά που θα μπορούσαν να δώσουν οι ομάδες μειοψηφιών. Δεν ακούγεται η φωνή της. Είναι αυτό που λέμε το αυτιστικό πολιτικό σύστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κιόλας το «the winner takes it all»
χαρακτήρα του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο είναι ότι όταν πιάνεις αυτή την αρκετά ενιαία νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, τα κερδίζεις όλα και άμα δεν την πάρεις, τα χάνεις όλα. Το οποίο σημαίνει ότι εκείνοι οι οποίοι δεν κερδίζουν το σύστημα, ουσιαστικά χάνουν οποιαδήποτε δυνατότητα επηρεασμού των εξελίξεων. Θα έλεγα λοιπόν ότι το να φτιάξει κανείς ένα σύστημα που είναι λιγότερο αυτιστικό περνάει μέσα από έναν επαναπροσδιορισμό ακριβώς αυτής της σχέσης εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, και δεν αφήνω τυχαία έξω την δικαστική εξουσία, που είναι επίσης σημαντικό να το οριοθετήσεις αυτό, γιατί εκεί τα προβλήματα να βρεις την ισορροπία δεν είναι τόσο δύσκολα. Ακριβώς. Σε ένα-δύο λεπτά. Ναι, ναι. Ακριβώς επειδή η εκτελεστική εξουσία έχει μια εμπειρία η οποία πρέπει να μπαίνει και στον λόγο της και στη σκέψη της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή δεν μπορεί να την αγνοήσεις τελείως, γιατί στο τέλος θα κληθεί να εφαρμόσει τους νόμους, αλλά και η νομοθετική εξουσία έχει τόσο μεγάλη δύναμη, αλλάζοντας τους κανόνες ουσιαστικά μπορεί να κατακτήσει τις άλλες εξουσίες, είναι δύσκολη ακριβώς αυτή η σχέση να την πετύχεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν εγώ αυτό που θα αναζητούσα θα είναι ακριβώς έναν επανασχεδιασμό όλου αυτού του πλαισίου. Και το οποίο θα ήταν και μια ευκαιρία ακριβώς το σύστημα να μπορεί να ακούει περισσότερο τις τεκμηριωμένες και εύλογες απαιτήσεις των μειοψηφιών καθ' όλης της διαδικασίας. Αυτός ο οποίος να χάνει, να μην τα χάνει όλα. Και εδώ πέρα ο σχεδιασμός αυτού του συστήματος, ακόμα και μέσα στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μάλλον υποδεικνύει ότι θα πρέπει η εκτελεστική εξουσία να παίρνει μια σίγουρη εντολή, και αυτό το είδαμε να λειτουργεί το 2001 στην Αμερική. Φαντάζομαι κανένας εδώ πέρα δεν χάρηκε με το αποτέλεσμα τότε που υπήρξε στην Αμερική, αλλά το μήνυμα ήταν ότι ήταν έτσι φτιαγμένη η διαδικασία που στο τέλος υπήρχε με βεβαιότητα ένα αποτέλεσμα, μια εκτελεστική ανάθεση της εκτελεστικής εξουσίας. Και από την άλλη, η αναλογικότητα η οποία τώρα λείπει από το ελληνικό σύστημα και η οποία ουσιαστικά η απουσία της οδηγεί σε αυτό το πιο αυτιστικό σύστημα από αυτό που ενδεχομένως να θέλαμε, αυτή μάλλον είναι πιο ταιριαστή να ενσωματώνεται στην νομοθετική διαδικασία. Και αυτό το οποίο περιγράφω και πιο αναλυτικά στο κείμενο, το οποίο φαντάζομαι κάπως θα βρει τον τόπο του εδώ στα πρακτικά, ουσιαστικά ελπίζω ότι μπορεί να καταλήξει στο να σχεδιάζονται καλύτεροι νόμοι. Και οι καλύτεροι νόμοι, επειδή ακριβώς είναι πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες περισσότερων ατόμων στην κοινωνία και την οικονομία, μειώνει τα κίνητρα για την παράβασή τους, είτε μέσω της παρανομίας και της άρνησης, είτε μέσω της διαφθοράς. Και εδώ ξαναγυρνάω στην βιβλιογραφία την αρχική που υπάρχει, την οποία δεν ανέφερα λεπτομερώς. Μάλλον μπαίνει και η κυκλικότητα ανάμεσα στους θεσμούς, το σύνταγμα και την οικονομία. Δηλαδή, άμα καταφέρεις να φτιάξεις ένα σύνταγμα το οποίο να οδηγεί σε νόμους οι οποίοι να ικανοποιούν περισσότερο τη συντριπτική πλειοψηφία των παιχτών στην οικονομία και την κοινωνία, αυτοί θα τους σέβονται περισσότερο αυτούς τους κανόνες, θα αναζητάνε λιγότερο να τους παρακάμπτουν και ως εκ τούτου θα έχεις και μία ορίμανση του κράτους δικαίου και της διευκόλυνση του κράτους δικαίου και την ορίμανση, ας το πούμε, της κοινωνίας που ακολουθεί τους κανόνες, η οποία να επιτρέπει και το πολιτικό σύστημα με τη σειρά του να λειτουργεί καλύτερα και πιο όρημα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους ομιλητές που από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με διαφορετικό τρόπο θα έλεγα ότι κατάφεραν να μας δώσουν μια αίσθηση κατά ράουλους που είπε και ο κύριος Χατζής της επικαλυπτόμενης συνένεσης. Νομίζω ότι από όλες τις εισηγήσεις προέκυψε ότι εάν συζητούσαμε πάρα πολύ αυστηρά για το θέμα αλλαγή των δεδομένων της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας και άρθρων του συντάγματος που άπτονται άμεσα αυτών των θεμάτων, δηλαδή το 1, το 17, το 18, το 24, τα άρθρα που έχουν πολύ συγκεκριμένη σχέση, το 107,
δεν θα ήταν σημαντική η αναθεώρησή τους. Δηλαδή, δεν θα άλλαζαν δραματικά τα πράγματα στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας αν άλλαζαν αυτά τα συγκεκριμένα άρθρα. Νομίζω ότι ως προς αυτό υπήρξε μια συνένεση, βεβαίως δίνοντας ο καθένας τη δική του τεκμηρίωση για το πώς τα πραγματικά προβλήματα της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας έχουν να κάνουν με τους θεσμούς, την ποιότητα, το νομοθετικό έργο, την εφαρμογή. Να σας πω μόνο για το θέμα του νομοθετικού έργου, μέσα από την πρόσφατη εμπειρία μου, ότι από τον Γενάρη του 10 μέχρι τον Μάιο του 12 η Βουλή ψήφισε 240 νόμους. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τι σημαίνει ποιότητα νομοθετικού έργου, τι σημαίνει λειτουργία της δημοκρατίας, τι σημαίνει λειτουργία του κοινοβουλίου και πώς όλα αυτά αποτυπώνονται μετά στην εφαρμογή και στην πράξη. Στο λίγο διάστημα που έχουμε και που θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλους που μείνατε ως τόσο αργά, θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικές ερωτήσεις, νομίζω ένα δεκάλεπτο ακόμη. Βεβαίως να αρχίσουμε από αριστερά. Αν θέλετε να λέτε το όνομά σας. Γιώργος Γκέκος. Δύο-τρεις γρήγορες ερωτήσεις. Ο κύριος Σταθάκης ισχυρίστηκε ότι το fast track, ο αναπτυξιακός νόμος, δεν λειτουργήσε. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον άρχισε να εφαρμόζεται το fast track από τον Φεβρουάριο του 2011. Μήπως η κρίση ήταν αυτή η αιτία που δεν λειτουργήσαν και με τι θα αντικατασταθούν? Δεύτερο, λέμε όχι σε αναθεώρηση του συντάγματος χωρίς να μιλήσουμε για αλλαγή περί ευθύνης υπουργών, περί ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ. Ο κύριος Χατζής μίλησε για την παγίδα της μεσαίας τάξης. Μήπως αυτές είναι οι επιταγές που πληρώνουμε μετά τη μεταπολίτευση όπως αναπτυχθήκαμε, δηλαδή η μεσαία τάξη με την... Όχι, δεν είναι η μεσαία τάξη σε εθνικό επίπεδο. Οι χώρες οι οποίες έχουν το μέσο εισόδημα στο διεθνή, ας πούμε, καταμερισμό. Ναι, μήπως στην Ελλάδα ακριβώς πληρώνουμε αυτή την ανάπτυξη που έγινε, όπως είπατε, με τα ολιγοπόλια, με τα συνδικάτα, με τις ειδικές ομάδες συμφερόντων και στην ουσία πληρώνουμε το λογαριασμό τώρα. Αυτό βάζω σαν ερώτημα. Και μια τελευταία ερώτηση και για τους τρεις ή τέσσερις ομιλητές. Όταν θέλουμε ένα αγοροκεντρικό, να το πούμε, σύνταγμα. Από ό,τι ξέρω σαν οικονομολόγος, οι αγορές, οι οικονομολόγοι, οι τραπεζίτες τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από τους θεσμούς. Εκμεταλλεύονται τους θεσμούς ή τα παράθυρα των θεσμών. Και ξέρετε με ποιον τρόπο κυρίως? Με την τεχνολογία. Με την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση. Μήπως τελικά πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση για να πάμε καλύτερα και συντονισμένα σε σχέση με τις αγορές? Θα παρακαλούσα να περιοριστούμε σε μία ερώτηση, αν είναι εφικτό. Απλά με την παρέμβαση του κυρίου Γιώκα, νομίζω Γκέκα, υπάρχει ένα έλλειμμα στην σύνοψη που έκανα. Οι τοποθετήσεις κατέληξαν στο ότι δεν χρειάζεται αλλαγή των συγκεκριμένων άρθρων που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη. Η συζήτηση για το ποιες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία θεμάτων που αφορούν το πολιτικό σύστημα, τη διαφάνεια ή τη λειτουργία της δικαιοσύνης είναι βεβαίως μια άλλη ευρύτατη συζήτηση. Άρα δεν μπορούμε έτσι εύκολα να καταλήξουμε στο ότι δεν αλλάζουμε το Σύνταγμα γιατί η οικονομία εξαρτάται μόνο από αυτά τα άρθρα, είναι κάτι φυσικά πολύ ευρύτερο. Λοιπόν, ο κύριος Τίνιος. Πλάτων Τίνιος, νομίζω. Ακούγοντας τους τέσσερις ομιλητές, είχα μια απορία λίγο διαδικαστικής φύσης. Τι κάνει κάποιος που πιστεύει στεναρά στη συνταγματική σταθερότητα όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σύνταγμα κανονισμό πολυκατοικίας? Μιλάμε για ένα σύνταγμα το οποίο δεν κατοχυρώνει τις επερχόμενες γενιές, δεν αναφέρονται πουθενά νομίζω, αλλά κατοχυρώνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των καθηγητών πανεπιστημίου. Ερώτηση. Λοιπόν, μπορείτε να αρχίσετε με την αντίστροφη σειρά, να αρχίσουμε τον κύριο Μτσόπουλο και να, αν θέλετε βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Η απάντηση στον κύριο Τίνιο είναι απλή. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένα είναι να το ξανασκεφτείς διαδικαστικά και η άλλη είναι να
σκεφτεί κανείς ότι σήμερα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα, ίσως όχι όλα όσα θα θέλαμε, αλλά πολύ περισσότερα πράγματα από όσοι ξέραμε πριν από 30-40 χρόνια. Είμαστε πιο σοφοί. Δεν νομίζω ότι είναι ντροπή, ακόμα και αν πιστεύεις στην σταθερότητα των συνταγμάτων, να τολμήσεις να ξεκινήσεις από ένα λευκό φύλλο χαρτί, το οποίο να βάλεις πάνω τις βασικές αρχές που πρέπει να κρατήσεις και να δεις τι έχεις μάθει στο μεταξύ και ενδεχόμενα να το αλλάξεις. Και συμφωνώ, ας πούμε, κάποιες αναφορές για την ιδιωτική οικονομία, την χωροταξία στο εφιστάμενο Σύνταγμα είναι προβληματικές, αλλά όπως είπα και στην παρέμβασή μου, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε κανείς να πει κιόλας ότι η ύπαρξη αυτών των, άποψή μου, όχι καλών διατάξεων, είναι αποτέλεσμα κάποιας διαδικασίας η οποία είναι βαθύτερη. Οπότε πιάνοντας αυτή τη βαθύτερη διαδικασία, ελπίζεις ότι μπορεί μετά να τα διορθώσει και αυτά. Να πω κι εγώ. Κοιτάξτε, νομίζω τελείωσα προτείνοντας μια προκρούστια κλίνη για το Σύνταγμα. Έτσι. Με ή μάλλον μια δίαιτα. Αν είχε αξία μια αναθεωρητική διαδικασία, θα είχε αξία περισσότερο για συμβολικούς παρά για πρακτικούς λόγους αλλαγής, αν θέλετε, του περιεχομένου των διατάξεων. Ούτε πιστεύω ότι για τη χωροταξία έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με το άρθρο 24, η δικιά μου άποψη. Αυτό, ξέρετε, με φοβίζει. Η αναθεωρητική διαδικασία παιχνίδι του πελατειακού κράτους ή του δικοματισμού. Γιατί αυτό ήταν μέχρι τώρα. Δηλαδή, όταν θυμάμαι το δίδυμο Βενιζέλου Μητσοτάκη το 2001 να μιλάει για ανθυποδιατάξεις, να παίρνουν ότι είναι πραγματικά η τομή που χρειαζόταν η Ελλάδα για να αλλάξει μετά από 15 χρόνια, γελάω. Αυτό με φοβίζει. Μια συμβολική συσταματική διαδικασία αλλαγής που θα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λέξεις το σύστημα, θα τις περιόριζες στο μισό και θα βάζει, αν θέλετε, περισσότερες γενικές έννοιες παρά λεπτομέρειες, αφενός. Αφετέρου, θα πέρναγε όχι από τη Βουλή, αλλά ενδεχομένως με δημοψήφισμα για πρώτη φορά, θα είχε αξία. Εκεί να συζητήσουμε και εκεί να διαφωνήσουμε. Εγώ θα δεχτώ και θα δεχόμουν και ένα σύνταγμα το οποίο θα είχε και ατέλειες, αλλά που συμβολικά θα έλεγε ότι πάμε σε κάτι διαφορετικό από τη μεταπολίτευση. Όσο δεν το κάνουμε αυτό, δηλαδή μια από τα ίδια, γιατί η συζήτηση που έγινε και πριν από 2 χρόνια που ξεκίνησε και πρόσφατα ξαναζεστάθηκε, είναι μια αναθεώρηση, αλλά 2001, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα είναι χειρότερα. Είναι ένα νέο μπάλεμα σε ένα παλιό ρούχο. Αυτή είναι η άποψη. Λοιπόν, απαντώ γενικά και για τις ερωτήσεις και για όσα είπαμε πριν και οι συνάδελφοι. Καταρχήν, ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τώρα τελευταία είναι το ζήτημα του μεγέθους του Συντάγματος. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες, έχουν ενδιαφέρον αυτές οι έρευνες. Οι περίπου λένε ότι όταν ένα Σύνταγμα, το είπε ο Γιώργος Οδελής πριν, έχει πολλές λέξεις, προφανώς θέλει να καλύψει έλλειμμα θεσμών. Αυτό ισχύει, νομίζω έχει αποδειχθεί και εμπειρικά, αλλά έχω αμφιβολία αν λειτουργεί ανάποδα, αν αρχίζουμε και αφαιρούμε, εάν αποκτήσουμε ξαφνικά ένα σύνταγμα σαν αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θα έχουμε και αντίστοιχη, ας πούμε, προστασία. Αν θα λειτουργήσει με τον τρόπο που περιέγραψε μόλις τώρα ο Γιώργος Οδελής. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσουμε πίσω στις αρχές. Ο Μιχάλης Μητσόπουλος έκανε αναφορά σε έναν άνθρωπο που για μένα είναι ο ήρωάς μου, ένας από τους 2-3 ήρωες που έχω. Είναι αυτός γιατί, ο Τζέιμς Μάντισον. Γιατί ήταν ένας πολιτικός φιλόσοφος, πολύ σημαντικός πολιτικός φιλόσοφος, που είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει το πρώτο σύνταγμα. Όχι απλώς να το διαμορφώσει, να το καθορίσει. Έγραψε και το Σύνταγμα και τον Bill of Rights ο ίδιος. Ο Μάντισον λοιπόν προβληματιζόταν, ο Μιχάλης παρουσίασε πολύ ωραία τη σκέψη του Μάντισον, προβληματιζόταν πάρα πολύ στο πρόβλημα της εξουσίας. Καταλάβαινε ότι αυτή η χώρα που δημιουργείται τώρα θα έχει μια πολύ ισχυρή πολιτική εξουσία, ό,τι και να γίνει, και πολύ ισχυρή οικονομική εξουσία. Και το δίλημα, το ερώτημα που έθεσε, το ζήτημα το οποίο τον απασχολούσε ήταν πώς θα την διασπάσει. Και είχε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες. Αυτά τα checks and balances, ας πούμε, είναι η ιδέα του Μάντισον. Τα θεσμικά αντίβαρα. Δεν υπάρχουν τα θεσμικά αντίβαρα στην Ελλάδα. Αυτό εννοώ εγώ όταν λέω ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Μπορείτε να φανταστείτε
κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε η Επιτροπή Φένστιν στη Γερουσία των ΗΠΑ, που εξευτέλισε το Αμερικάνικο κράτος, αυτή η τελευταία, η έκθεση για τα βασανιστήρια. Μια τόσο τολμηρή έκθεση, τόσο σκληρή για το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών να περνάει μέσα από τη Βουλή. Εγώ ζω για την στιγμή που θα το δω αυτό. Ελπίζω να... Δεν ξέρω πώς θα ζήσω ακόμα, αλλά ελπίζω ότι το χρόνος να είναι αρκετός που θα δω μια τέτοια είδους έκθεση να περνάει από την Βουλή των Ελλήνων για την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό που μας λείπει λοιπόν είναι αυτά τα θεσμικά αντίβαρα. Εκεί λοιπόν μπορούμε να δώσουμε έμφαση. Και αν θα δώσουμε έμφαση, θα δώσουμε τον τρόπο που περιέγραψε ο κ. Δελής. Δηλαδή, με ένα σύνταγμα το οποίο θα επιστρέψει στις βασικές αρχές και σε μια φιλοσοφία για το πώς θα πρέπει να οργανώνεται ένα κράτος. Όχι σε λεπτομέρειες, σε καμία περίπτωση λεπτομέρειες. Για να μην στεναχωρήσω το Γιώργο Σταθάκη, λοιπόν, θα επιλέξω κάτι άλλο που θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ας μην είναι το άρθρο 16. Τέλος πάντων, θα δούμε θα κάνουμε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, που μας έχει, είναι και αυτό μια μοναδικότητα της Ελλάδας. Να πούμε κάτι άλλο όμως. Ο Μάντισον κατάλαβε ότι όσο και να τη διασπάσει αυτή την εξουσία και τη διέσπασε με τρόπο που δεν επαναλήφθηκε σε άλλο Σύνταγμα, έτσι. Αυτή η εξουσία θα είναι πάντοτε και θα έχει την τάση να συγκεντρώνεται. Και αυτή ήταν... Δημιούργησε μια άλλη εξουσία, η οποία δεν ήταν κρατική όμως. Και αυτή η εξουσία ήταν ο τύπος και η δυνατότητα απεριόριστης ατομικής έκφρασης. Είναι η περίφημη πρώτη τροποποίηση στο Αμερικάνικο Σύνταγμα. Αν λοιπόν με ρωτήσετε τώρα... τι θα ήθελα να αλλάξω, δεν θα ήταν το άρθρο 16 τώρα που το ξανασκέφτηκα. Αυτό που θα ήθελα να αλλάξω θα ήταν οτιδήποτε έχει να κάνει με τους περιορισμούς στο λόγο και στον τύπο. Αυτοί οι τυποκτόνοι νόμοι, αυτοί οι νόμοι διαπλοκής τύπου και κυβερνήσεων και αυτές οι διατάξεις του συντάγματος που περιορίζουν, που δυστυχώς ακολούθησαν το παράδειγμα της Γαλλικής Επανάστασης και της Αμερικάνικης και αφήνουν απλώς ένα περιθώριο στην ελευθερία του τύπου, γιατί ο κανόνας, το default. Είναι αυτό που λέει ο νόμος. Αυτό λοιπόν θα το άλλαζα και νομίζω ότι για να χρησιμοποιήσω τα λόγια που κάπου εδώ κοντά ακούστηκαν του Παναγιώτη του Χαλκιόπουλου, δεν το ξέρετε, ήταν ο εκπρόσωπος στην συζήτηση του 1844 για το πρώτο σύνταγμα του οργανωμένου ελληνικού κράτους, ήταν ο εκπρόσωπος της Γαστούνης, από την Αχαΐα. Αυτός ήταν δημοσιογράφος και πολιτικός. Καθώς... Δεν είναι. Ήταν Αχαΐας όμως, αλλά ήταν Γαστούνη την εποχή. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι και Πελοποννήσιος, οπότε δεν τα ξέρω καλά. Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Γαστούνης έδωσε μια συγκλονιστική ομιλία, λέγοντας το εξής: δεν με ενδιαφέρει κανένα άλλο δικαίωμα, μα κανένα άλλο δικαίωμα, αφήσετε μόνο τον τύπο ελεύθερο. Ακόμα και η χειρότερη τυραννία, λέει, να καταπέσει επί της τύχης της Ελλάδος, κάτι κάπως έτσι το λέει. Αν μου δώσετε τον τύπο ελεύθερο, εγώ θα μπορέσω να τη ρίξω. Ευχαριστώ. Ναι, δεν έχω προσθέσει κάτι, γιατί προφανώς η συζήτηση αφορά ειδικότερους από εμένα στα όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν το θέμα της πολιτικής διαφθοράς εκπορεύεται από το Σύνταγμα και την ατελή διατύπωση του Συντάγματος. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε ότι αν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε την πολιτική διαφθορά θα την είχαμε αντιμετωπίσει χωρίς να αλλάξουμε το επίμαχο θέμα του Συντάγματος. Δεν νομίζω ότι αυτό ερμηνεύει την... δεν ξέρω για τους καθηγητές πανεπιστημίου, αν και καθηγητής πανεπιστημίου πρώτη φορά θυμούν. Επικαλούμε σε ένα άρθρο στο οποίο αναφέρεται σε εμάς. Αλλά συμμερίζομαι τότε την άποψη ότι σε κάποια άρθρα ίσως είναι φλίαρο και υπερβολικό. Τούτων δοθέντων παραμένω πιστός κατά του συνταγματικού αναθεωρητισμού. Δεν πίστηκα από τη συζήτηση σήμερα. Σας ευχαριστώ πάντως γιατί έμαθα πολύ καλύτερα αυτά τα πράγματα γύρω από αυτά. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές, να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον κ. Λιακόβα για όλη αυτή την προσπάθεια και το Γραφείο Προϋπολογισμού και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν μέχρι τώρα.